Λοιπόν, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλό μεσημέρι. Είναι η εκπομπή στο μικρόφωνο με τον Δημήτρη Καζάκη και ως συνήθως μαζί μας είναι και φίλοι έτσι, και συναγωνιστές, να το πούμε, με την ευρεία έννοια του όρου, με την έννοια ότι μπορεί να μην είμαστε στους οργανωτικά στους ίδιους χώρους, αλλά πάμε στους κοινούς στόχους. Μαζί μας σήμερα είναι ο Φώτης ο Μαζαράκης. Και συζητάμε βεβαίως την επικαιρότητα μετά από πολύ καιρό. Πρώτον, να κάνουμε ορισμένες διευκρινήσεις, διότι υπήρξαν πάρα πολλά παράπονα και κατανοητά. Αυτή την εποχή βρίσκομαι σε μια διαδικασία που γράφω σαν τρελός. Θέλω να τελειώσω ορισμένα πράγματα που τα είχα σε κρεμότητα πάρα πολύ καιρό, πολλά χρόνια μάλλον, και θα ήθελα να φύγουν από πάνω μου, ώστε να μπορούμε να διατηρήσουμε ή να διαμορφώσουμε μία άποψη για τα τεκτενόμενα που να είναι υπρέπουσα, τουλάχιστον κατά τη δική μου άποψη. Γι' αυτό και να με συγχωρήσετε για, για το γεγονός ότι δεν υπάρχουν συστηματικές εκπομπές, δεν γίνονται συστηματικές εκπομπές ραδιοφωνικές από μένα. Το δεύτερο είναι, επειδή υπάρχουν και ορισμένοι άσπονδοι φίλοι της εκπομπής, οι οποίοι το τελευταίο καιρό έχουν ξεκινήσει μια ολόκληρη εκστρατεία τόσο προς συνεργαζόμενους προς το ΕΠΑΜ, όσο και προς τα μέλη και τους φίλους του ΕΠΑΜ, ότι το ΕΠΑΜ διαλύθηκε και τέλος πάντων δεν υπάρχει κανένας λόγος να δεν βλέπετε ο Καζάκης, δεν κάνει εκπομπές. Εμείς δεν λέμε τίποτα σε αυτό το πράγμα. Να πούμε απλά ότι καλό είναι να κοιτάνε τη δική τους ανυπαρξία και μετά να συζητάμε οτιδήποτε. Να τους ζητήσω και επιπλέον συγγνώμη, διότι επειδή όλο αυτόν τον καιρό δεν έχω συμμετοχή στην καθημερινότητα, με την έννοια, την τακτικότητα μάλλον που είχα μέχρι πριν μερικούς μήνες, και τους άφησα χωρίς θέσεις, διότι όλοι αυτοί οι περιόνιμοι τύποι, οι οποίοι βεβαίως μπορούν να λένε δημοσίως τα χειρότερα για μένα, περιμένουν από μένα να πάρω θέση ανάλογα με την ανάλυση που κάνω και τη θέση που να κάνω, και να βιώνουν μετά για αυτοί και να παπαγαλίζουν τις δικές μου τοποθετήσεις. Συγγνώμη λοιπόν για το γεγονός ότι δεν έχω την τακτικότητα για να τους προσφέρω το υλικό ώστε να σκέπτονται και να διαμορφώνουν άποψη, αλλά τέλος πάντων έχουμε και εμείς τις προτεραιότητες μας. Έτσι αλλιώς το ΕΠΑΜ πηγαίνει σε συνέδριο, όσο όφιλε να κάνει, 7-8 Δεκεμβρίου θα έχει το συνέδριό του. Εκεί θα ελπίζω θα υπάρξει μια πανεκκίνηση του ΕΠΑΜ με σοβαρότητα, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και τα δεδομένα που έχουμε αυτή την εποχή, και βεβαίως εκεί να αποδείξουμε ότι υπάρχει λόγος, να το πούμε έτσι, όχι μόνο για το ΕΠΑΜ αλλά και συνολικότερα για την πρόταση που αντιπροσωπεύει το ΕΠΑΜ στην ελληνική κοινωνία, και ότι όλοι αυτοί οι ρεμπεσκέδες που κυκλοφορούν όλοι σε αυτό το διάστημα και δημιουργούν κόμματα, κομματίδια, φορείς, παραφορείς και συμφορές, δεν έχουν λόγο ύπαρξης, γιατί πολύ απλά η πολιτική στην Ελλάδα είτε θα διαμορφώνεται με όρους που θέλουν οι μάζες, έτσι τουλάχιστον επισήμως το λένε, ενώ στην πραγματικότητα αυτό που λένε είναι έτσι όπως θέλει το καθεστώς, και πάντα για να κρύψουν το γεγονός ότι δουλεύουν για το καθεστώς σου λένε, ξέρεις, μην το πεις αυτό γιατί φοβίζει τις μάζες. Δεν εννοούμε βεβαίως την πολιτική επικοινωνίας μιας δεδομένης θέσης αναγκαίας που πρέπει να υποστηριχτεί και να την παλέψεις, και τρόπο που πρέπει να την δώσεις να την κατανοήσει η κοινωνία. Εννοώ εκείνους που τρέμουν προκειμένου να υπερασπιστούν μια συγκεκριμένη θέση αναγκαία για τη σημερινή κατάσταση. Τι κάνουν? Την υποβαθμίζουν, την κατακριογούν, τη διαλύουν προκειμένου να έχουν πολιτική παρουσία και πολιτικό μέλλον κάτω από την ομπρέλα της καθιστικής τάξης πραγμάτων. Λοιπόν, έτσι αλλιώς η κατάσταση έχει φτάσει στο προχώρητο, ενώ συμβαίνουν εντυπωσιακά πράγματα σε ολόκληρη την, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και διεθνώς. Την ίδια ώρα εδώ συζητάμε το εκκλησιαστικό. Ναι. Έβλεπα τη συζήτηση στην αναθεώρηση της Βουλής, για την Επιτροπή της Αναθεώρησης της Βουλής. Ναι. Και πραγματικά, ρε παιδί μου, καλησπέρα και από μένα, ναι, καταρχάς. Ναι. Αυτό ήθελα να ξεκινήσουμε. Ναι. Έβλεπα τη συζήτηση, η οποία είναι, τι να πω, δηλαδή. Είναι ένα θολό τοπίο, είναι μια θολή κατάσταση αυτή τη στιγμή.
κάτω από τον τίτλο του ότι πάμε για έναν διαχωρισμό μεταξύ Εκκλησίας και κράτους, και πρέπει καταρχάς να συγκεκριμενοποιήσουμε το περιεχόμενο, αν όντως υφίσταται και σε ποιο βαθμό ήδη, ας πούμε, εναγκαλισμός Εκκλησίας και κράτους, τουλάχιστον με τον τρόπο το οποίο θέλουν να το θέσουν, και εν τέλει αν αυτός ο διαχωρισμός, πάλι με το περιεχόμενο το οποίο θα πάρει, αν τελικά διαχωρίζει ή περιπλέκει περισσότερο τα πράγματα, απλώς προς μια κατεύθυνση που εξυπηρετεί τη συγκεκριμένη κυβέρνηση στη συγκυρία που υπάρχει. Αυτό, ναι. Το πρώτο ζήτημα που πρέπει να έχει, που πρέπει να κρίνει κανείς, είναι πρώτον δεν έχει ούτε ηθικό ούτε πολιτικό δικαίωμα η σημερινή Βουλή να θέσει θέμα αναθεώρησης συντάγματος γενικά. Το πρώτο είναι από όλα αυτά. Έτσι. Έτσι. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, διότι μιλάμε για μια κομματική βουλή, για μια βουλή που στο σύνολό της, είτε λόγω άμεσης ενεργού συμμετοχής, είτε λόγω αδιαφορίας, έχει ενεργήσει συστηματική κατάλυση ή υπονόμευση, ή αδρανοποίηση του συντάγματος της χώρας. Σε αυτό έχουν πολιτική ευθύνη και ηθική ευθύνη. Μάλιστα διάβαζα πολύ ωραία στο πρόλογο του Μοντεσκέ, το πνεύμα των νόμων, κάτι που το είχα ξεχάσει, στο πρόλογο για την έκδοση του 1757, όπου λέει το ζήτημα της αρετής, ότι αρετή υπάρχει εκεί που υπάρχει αίσθημα για την πατρίδα, εκεί που υπάρχει αγάπη για την πατρίδα, και αγάπη για την πατρίδα υπάρχει μόνο σε συνθήκες δημοκρατίας. Και το λέει ο Μοντεσκέ, ο πιο συντηρητικός από τους διαφωτιστές, μαζί με τον Βολτέρο. Λοιπόν, και σκέφτομαι το εξής. Ποια αρέτη υπάρχει σήμερα για το ελληνικό κοινοβουλευτικό, κομματικό κοινοβουλευτικό σύστημα, όταν κανένας δεν υπερασπίζεται τη δημοκρατία? Τη δημοκρατία όπως, όχι όπως την καταλαβαίνει ο καθένας μας, όπως την έχει κατακτήσει ο λαός μας και αποτυπώνεται στο Σύνταγμα της χώρας. Γιατί από εκεί είναι αφετηρία. Άμα είναι να πάμε πιο πίσω, άμα είναι να παλέψουμε τη δημοκρατία γυρίζοντας στη φεουδαρχία ή στη δουλεία, να το βράσω εγώ, δηλαδή, συγχωρείτε, εμπρός πίσω. Λοιπόν, είναι ένα θέμα. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο σχετικά με την Εκκλησία. Εάν είναι να κάνουμε μια αναθεώρηση για να διχάσουμε το λαό, αντί να τον ενώσουμε, γιατί αυτό ήταν το αίτημα, ο διαχωρισμός Εκκλησίας από το κράτος, και στα επαναστατικά συντάγματα της Ελλάδας, αλλά και στη δημοκρατική παράδοση της Δύσης, ήταν για να ενωθεί ο λαός, όχι για να διαιρέσουμε και να βάλουμε τον πιστό με τον άπιστο να σφαχτούν μεταξύ τους. Δηλαδή, τι πράγματα είναι αυτά που ακούμε? Θα ήθελα, Δημήτρη, εδώ πέρα μου δίνεις μια ωραία ευκαιρία. Πριν έρθω εδώ, χάζευα σε ένα πολύ μεγάλο βιβλιοπωλείο της Αθήνας και είδα μία σειρά από βιβλία, νέες εκδόσεις, που έχουν ως αντικείμενο ζητήματα του είδους. Ήρθε το τέλος της δημοκρατίας, πώς καταλήθηκε η δημοκρατία, πώς αδρανοποιείται η δημοκρατία, έχει αποτύχει η δημοκρατία. Επέτρεψέ μου να πω ότι την επομένη του Οκτωβρίου του 2015 πάλι είχαμε μία σειρά έκδοσης βιβλίων που ασχολιόντουσαν, το ζήτημά τους ήταν γιατί απέτυχε ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε λοιπόν, βλέπουμε ότι έχουμε έναν αργό βηματισμό σε σχέση με την παρακολούθηση των γεγονότων, δυστυχώς και από τους διανοούμενους, αν μπορούμε να πούμε έτσι, είτε της χώρας είτε της παγκόσμιας κοινότητας. Ενώ θα έπρεπε ήδη να έχει συζητηθεί το ζήτημα του πώς δεν πρέπει να αποτύχει το εγχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ μέσα από ένα σχεδιασμό, μέσα από ένα εναλλακτικό σχέδιο, ως προφήτες μετά Χριστόν όλοι ήρθαν να διαπιστώσουν το γιατί απέτυχε, χωρίς κανείς από αυτούς που γράφουν, και δεν μιλάω για σένα, να είχε κάνει την παραμικρή εκτίμηση για το πώς πρέπει να επιτευχθεί. Πώς πρέπει να πετύχει. Πώς θα πρέπει να πετύχει. Έτσι, ναι. Πώς πρέπει να κερδίσουμε. Σωστό. Αυτό. Ναι. Όχι να περιμένει στη γωνία σιωπηλός να αποτύχει ο άλλος και μετά να έρθεις εσύ και να του εξηγήσεις γιατί απέτυχε. Σε αυτό, ας πούμε, με εκνευρίζει πάρα πολύ η κριτική που ασκεί το ΚΚΕ. Ναι. Είναι εκ του ασφάλους. Εκ του ασφάλους.
εφόσον δεν, δεν μπορέσαμε να υπερβούμε τον καπιταλισμό, ναι, άρα τελειώσαμε. Δεν είναι έτσι. Είναι άλλο πράγμα η κριτική που ασκείται σε μια κυβέρνηση που αυτό ονομάζεται αριστερή. Δεν με ενδιαφέρει. Ούτε εγώ θα μπω σε μια διαδικασία να πω αυτό είναι αριστερό, ο άλλο δεν είναι. Δεν με ενδιαφέρει. Ας προσδιοριστεί ο καθένας όπως θέλει. Σε μια αυτοπροσδιοριζόμενη αριστερή κυβέρνηση, γιατί απέτυχε γιατί δεν υπερεύει τον καπιταλισμό. Με συγχωρείτε, εδώ υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Όπως μπορούσε να πετύχει χωρίς να υπερβεί τον καπιταλισμό. Mm-hmm. Διαμορφώνοντας σχετισμούς δύναμης υπέρ της μεγάλης πλειοψηφίας του λαού, δηλαδή υπέρ των αδικημένων. Θα μπορούσε να το κάνει. Το έχει ξαναγίνει στον καπιταλισμό στα πλαίσια του. Και αν θέλεις, η ίδια η έννοια της μεταρρύθμισης, σαν έννοια, σαν πολιτική έννοια, κοινωνικοπολιτική έννοια, γεννήθηκε ακριβώς από εκεί. Δηλαδή από τη δυνατότητα των αδυνάμων να επιβάλλουν τη θέλησή τους στους δυνατούς. Ο ορισμός αυτός ήταν του Μάρξ. Ο Μάρξ έλεγε ότι μεταρρύθμιση έχουμε όχι γιατί οι δυνατοί παραχωρούν στους αδυνάτους, αλλά γιατί οι αδύνατοι είναι δυνατοί για να επιβάλλουν στους δυνατούς. Λοιπόν, στα πλαίσια του συστήματος. Δεν λέω τίποτα άλλο. Γι' αυτό έχει μια σημασία και η κριτική που γίνεται και από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, που λέει το εξής, ότι εδώ κανένας δεν κάνει την αυτοκριτική του. Εγώ θα περίμενα από ένα στέλεχος που στήριξε μια διαδικτυακή κυβέρνηση, μια διαπορία, να πει ρε παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Δεν είμαστε έφερε τρικλοποδιά τελευταία στιγμή. Υπήρχε μια προεργασία. Δεν γεννιέται μια ωραία πρωία το ζήτημα και δεν οφείλεται μόνο σε πρόσωπα. Ο τάδε στέλεχος ή ο τάδε ηγέτης, ο οποίος είναι έτσι, εκεί καταλήγουμε στη συνωμοσιολογία και στα προσωπικά. Ποιο ήταν εκείνο που θα έπρεπε, το σχέδιο το οποίο θα έπρεπε να υλοποιηθεί. Γιατί δεν συζητάμε για αυτό το σχέδιο. Και συγγνώμη, και γιατί εγώ σιώπησα όταν έπρεπε να μιλήσω στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Είχα θέση, είχα γνώση, ναι, είχα να προτείνω κάτι ή απλώς περίμενα και εγώ τυχοδιοκτικά αν θα γίνει κάτι ή δεν θα γίνει κάτι. Αυτά δεν ανήκουν, όπως λες, σε μια υπεύθυνη κυβέρνηση και σε μια υπεύθυνη πολιτική προσέγγιση των ζητημάτων, πέρα από μεσιανικού χαρακτήρα, ότι πρέπει αφού καταργήσουμε παγκόσμια τον καπιταλισμό, τότε να αρχίσουμε. Αμυνόμαστε. Ναι. Είναι άμυνα αυτό το οποίο κάνει. Μα η για χώρα, να πάσχεστε κατάργηση του καπιταλισμού ή υπέρβαση του καπιταλισμού. Από εκεί θα ξεκινήσει. Ενισχύει τις θέσεις εκείνων των κοινωνικών στρωμάτων, ακριβώς, οι οποίες έχουν κάθε συμφέρον να τον υπερβούν. Ακριβώς. Εάν δεν τις ενισχύεις και με την πολιτική σου παρουσία και την πολιτική σου διεργασία, το μόνο που κάνεις είναι να διευκολύνεις την ήττα τους, το μόνο που τους μαθαίνεις είναι ότι η πολιτική είναι η ήττα των αδυνάμων. Άρα καμία συμμετοχή στην πολιτική. Πλήρη αδιαφορία και αναχωρητισμός. Ακριβώς. Είτε διαμέσου της μεταφυσικής, είτε της θρησκείας, και όχι κάθε της ορίμανσης των συνθήκων με τα δικά σου υποκειμενικά θρησκεία. Είναι πολιτική θεολογία. Ναι, όπως την έλεγε ο Καρλ Σμιθ. Ναι. Πολιτική θεολογία. Ναι. Φτιάχνω τη δική μου πολιτική θεολογία, ναι, οχυρώνομαι πίσω από αυτήν και δεν κουβεντιάζω. Δεν έχει νόημα να κουβεντιάζω. Και αυτό με κνευρίζει ιδιαίτερα. Mm-hmm. Και το είδα, ας πούμε, στα σχόλια που έγιναν και για την συνάντηση που έγινε, που είχαμε πριν δύο εβδομάδες, για το ζήτημα το εθνικό στο, ναι, Royal Olympic, που εμένα με ικανοποίησε. Πραγματικά είχα να δω συζήτηση τέτοιου επίπεδου. Και να πούμε με ευκαιρία ότι ήταν εξαιρετικοί όλοι οι ομιλητές. Για όλους τους ομιλητές. Και ο Γιάννης Οραχιώτης και ο Βασίλης ο Ασημακόπουλος και ο Νίκος ο Ιγκλέσης και ο κύριος Κωνσταντακόπουλος. Και ο κύριος, ναι, όλοι. Είναι και ο Φώτης που ήταν και είχε το μεγάλο πρόβλημα το ότι ήταν ο τελευταίος σε μια ημερίδα και είμαι πάντα πρόβλημα σε αυτήν την ιστορία. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Η σημασία είναι ότι ήταν ένα επίπεδο συζήτησης το οποίο ήταν σπάνιο. Εγώ έχω να δω πάνω από 10 χρόνια να συμμετάσχω σε μια διασυζήτηση. Όχι, δεν ήταν απαραίτητο επειδή ήμουν και ομιλητής. Σαν ακροατής μιλάω πάντα. Δυστυχώς δεν το είχαμε οργανώσει έτσι ώστε να συμμετέχει περισσότερο και ο κόσμος ή να γίνεται περισσότερο έντονη κουβέντα για να κρατά και το ενδιαφέρον. Αλλά αυτό που ήθελα να πω είναι ότι είδα μερικά σχόλια τα οποία είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Δηλαδή, ρε φίλε, συγγνώμη, δεν θα πω ονόματα, αλλά κλήθηκες. Έλα εκεί και βάλ τον προβληματισμό σου. Και πες, ρε φίλε, γιατί εντάξει, δεν ήμασταν όλοι τις ίδιες οπτικές και της αφετηρίας, αλλά η κουβέντα ήταν γόνιμη και εμένα με βοήθησε πάρα πολύ στο να αποχωρήσω τη σκέψη μου και τους προβληματισμούς μου στα ζητήματα αυτά. Έλα, φίλε μου, και βάλ το θέμα που μου ασκείς κριτική αφιψηλού και εκ του μακρόθεν και μάλιστα με είδους φετβά.
είμαι εθνικιστής ή είμαι κομμουνιστής. Συγγνώμη, μισό λεπτό, μια στιγμή. Έλα και βάλτο το ζήτημα. Και αν έχεις τα κότσια βεβαίως να αντιμετωπίσεις και να βαθύνεις την κουβέντα. Και το δυστύχημα είναι ότι έχουμε περάσει σε μια εποχή όπου το πνεύμα της Χούντας δεν είναι μόνο στην ακροδεξιά, στη χουντική ακροδεξιά. Τη βιώνουν όλοι οι πολιτικοί χώροι. Έτσι και χαρακτηριστεί κάποιος αιρετικός ή κάποιος με τον οποίο, εντάξει ρε παιδί μου, δεν πρέπει να κάνουμε διάλογο, τελειώνει αυτός και η άποψή του και η απόψη του και συνολικά αυτό το πράγμα. Και μάλιστα όσοι ανήκουν σε κάποιο χώρο ή θεωρούν ότι ανήκουν σε κάποιο χώρο, θεωρούν μεγάλο πρόβλημα για τους ίδιους το να συμμετάσχουν σε μια διαδικασία η οποία δεν χαρακτηρίζεται ή αν θέλεις δεν έχει πάρει την έγκριση του χώρου τους. Με συγχωρείτε, έτσι θα πάμε μπροστά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ μιλάμε για αποσύνθεση. Αποσύνθεση. Και να σου πω και κάτι άλλο. Επειδή εγώ προέρχομαι από την κομμουνιστική αριστερά και το λέω και δεν το φοβάμαι να το πω, γιατί και επί ιδεολογικά παραμένω εκεί. Δεν ξέρω πού είναι η κομμουνιστική αριστερά σήμερα. Δεν ξέρω. Εγώ παραμένω όμως εκεί. Ιδεολογικά και πολιτικά. Εγώ δεν ξέρω. Εγώ εντάχθηκα σε αυτόν τον χώρο. Συνειδητά. Όχι γιατί είχα πατέρα στο βουνό ή μάνα στο Αντάρτικο, παππούδες και οτιδήποτε. Οι γονείς μου και οι παππούδες μου ήταν απλοί άνθρωποι του μεροκάματου. Από συνείδηση κοινωνικοταξική εντάχθηκα σε αυτό το χώρο. Και το πρώτο πράγμα που έμαθα ή που κατάλαβα για να ενταχτώ είναι το εξής, ότι εγώ μπαίνω για να αγωνιστώ. Όχι για το κόμμα, ούτε για την ιδεολογία. Για να αγωνιστώ για τους γονείς μου και τους παππούδες μου. Ή αν θες για την τάξη μου στην ιστορική τη συνέχεια. Πού είναι όλοι αυτοί που κανονικά αυτό θα ήταν το λίκνο αγωνιστών. Για το σημερινό μέτωπο, για τα σημερινά μέτωπα κοινωνικής πάλης. Πούντι. Όλοι έχουν οχυρωθεί πίσω από την ιδεολογία, όχι όλοι, ναι. Υπερβολή, αφοριστική υπερβολή, αλλά το λέω για να κατανοούμαστε. Έχουν οχυρωθεί πίσω από την ιδεολογία τους και εφόσον αυτό προσδιορίζουμε αριστερός κομμουνιστής, δεν ξέρω και ό,τι άλλο, δεν έχω λόγο να το αποδείξω στην πράξη και το αποδεικνύω στην πράξη, παίζοντας καταλυτικό ρόλο στην οργάνωση του κόσμου, στην κατανόηση των προβλημάτων, στον τρόπο που πρέπει να διεκδικήσει, τι να διεκδικήσει, πώς να το διεκδικήσει ώστε να του δώσει λύση και μάλιστα με τον τρόπο που το καταλαβαίνει ο κόσμος, γιατί αυτός κανονίζει. Αυτός δίνει το ρυθμό. Δεν το δίνει η όποια πρωτοπορία, η ηγεσία ή οτιδήποτε που, όπως θέλει να εννοείται η ίδια. Αυτό το πράγμα δεν το βλέπω. Βλέπω κλάμα και οδυρμό γιατί η αριστερά απέτυχε, μια και το έβαλες προηγουμένως, ναι. Αλλά δεν βλέπω όλους αυτούς που κλαίνε και οδύρονται να βγάζουν συμπεράσματα. Ότι εκεί που κρίνεται τα πάντα δεν κρίνονται από γενικές ρετσέτες. Κρίνεται από το πόσο εσύ είσαι έτοιμος να συνεχίσεις τον αγώνα. Έβλεπα για παράδειγμα μια συνέντευξη, ναι, ενός ανθρώπου που εκτιμούσα ως καλλιτέχνη τα τελευταία χρόνια, με πρόδωσε ως καταναλωτή τέχνης, έτσι. Τον κύριο Κιμούλη. Και το λέω γιατί είναι επώνυμος άνθρωπος και τον είχα ακούσει με πόσο πάθος υποστήριζε την άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα ακούω, τον άκουσα σε μια συνέντευξή του παρουσιάζοντας το νέο θεατρικό του έργο με το Θείο Βάνια, να λέει όχι, εμείς εντάξει, λέω, ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε, εντάχθηκε στη λογική του μονοδρόμου, εμείς δεν πάμε με τη λογική του μονοδρόμου, έχουμε εμείς είμαστε, πώς το πω, και ο ίδιος δηλαδή, συνεχίζει να πιστεύει ότι δεν μπορεί να υπάρχει μονοδρόμος και να συνεχίζει. Ωραία, πώς το αποδεικνύεις ρε φίλε. Διαχώρησε τη θέση του δηλαδή για να... Τη διαχώρησε, ναι. Αλλά ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Προς τιμήν του. Βεβαίως, καλά κάνει. Ναι, στο διατάφτα ο Κοσμάκης πεθαίνει. Όταν έβγαινες και μου έκανες τον τελάλι για το ΣΥΡΙΖΑ και το πίστευες και καλά έκανες και το πίστευες, να διαφωνούσαμε και από τότε, αλλά δεν έχει σημασία. Γιατί τώρα τι κάνεις, πώς στρατεύεις τον εαυτό σου και την τέχνη σου στην εναλλαγή, δηλαδή στο ότι δεν υπάρχει αυτό, δεν είναι μόνο ο δρόμος αυτός, ρε παιδιά. Και η τέχνη παίζει ιδιαίτερο ρόλο γιατί απευθύνεται στο συναίσθημα και στο ηθικό του κόσμου. Αυτό που λέγαμε αρετή. Πώς κάνεις αγώνα να στηρίξεις το συνείδηση του κόσμου, ο οποίος είναι στα πατώματα αυτή τη στιγμή. Γιατί με το να βγει και να λες εντάξει, εγώ δεν συμφωνώ με την κυβέρνηση. Ναι, ρε φίλε, τι συμπεράσματα έχεις βγάλει. Αυτό που λες Δημήτρη, πράγματι είναι ένα χαρακτηριστικό ότι και οι άνθρωποι της τέχνης δείχνουν ήδη συμβιβασμένοι και πολύ γρήγορα
δηλαδή να συμβιβάστηκαν. Ακριβώς γιατί έτσι κατά τη γνωστή ρίση η τέχνη δεν πρέπει απλώς σαν τον φακό να αντανακλά, αλλά σαν τον καθρέφτη να μεγενθύνει. Ανάποδο. Ανάποδο. Ναι. Ναι. Σε σχέση με τον καθρέφτη, ο φακός, σαν το φακό, ο φακός πρέπει να μεγενθύνει πράγματι, όχι σαν το, ο καθρέφτη να αντανακλά. Δείχνουν όλοι, και βέβαια όλοι αυτό το, ο κόσμος της τέχνης στην Ελλάδα κτλ. Είχε βολευτεί από όλο το υπάρχον πολιτικό σύστημα τα προηγούμενα 30 χρόνια. Και τους θυμάμαι όλους. Είχαν όλοι το μεροκάματο μέσα από την τηλεόραση και την προβολή. Θα σου πω συγκεκριμένα αυτά. Ναι. Θα σου πω ένα πράγμα που δεν αφορά όμως. Συνήθως δεν το αναφέρω. Γιατί μπορεί να φανεί, ας πούμε, ότι κάνω, είναι παράπονο προσωπικό. Λοιπόν, έγιναν για τα 100 χρόνια του ΚΚΕ μια εκδήλωση σε αυτήν την ιστορία. Προσωπικά, με συγχωρείτε, επειδή είχα και μια 20ετία στον πολιτικό χώρο συγκεκριμένο, αυτό το ΚΚΕ σήμερα έχει τόση σχέση με και το ΚΚΕ που γνώρισα, που δεν ήταν και το ΚΚΕ στα καλύτερά του, να το πούμε έτσι, όση σχέση έχει ο Πάπας με την ανθρωπότητα. Καμία σχέση. Λοιπόν, να το πούμε έτσι. Καμία σχέση. Καρπώνεται αυτά που καρπώνουν, τα καπηλεύεται. Συνθήματα και στόχους, σύμβολα μάλλον, γιατί δεν έχει μείνει τίποτα επί της ουσίας. Σύμβολα που εκατοντάδες χιλιάδες παλιοί μου σύντροφοι δώσανε τη ζωή τους. Και δεν στηθήκανε στον τοίχο και εκτελεστήκανε. Ούτε πήγαιναν στις εξορίες για το κόμμα. Πηγαίνανε για την Ελλάδα, πηγαίνανε για μια νέα Ελλάδα, πηγαίνανε για την πατρίδα, πηγαίνανε για το λαό. Με αυτούς και φωνάζανε υπέρ του κόμματος και πεθαίνανε για το κόμμα όταν το κόμμα υπηρετούσε αυτούς τους στόχους, όπως έλεγε ο Χαρίλαος λίγο πριν πεθάνει σε μια δήλωσή του σε αυτήν την ιστορία. Αλλά στα αφήσουμε. Όλοι αυτοί, ρε παιδί μου, το να γίνεται κολυμπήθα του Σιλοάμ για τον κύριο Νταλάρα, για την κυρία Φαραντούρη, δεν λέω σαν καλλιτέχνες, δεν με νοιάζει το τι είναι, αλλά έχουν τοποθετηθεί αυτοί οι άνθρωποι απέναντι σε αυτή τη σημερινή κατάσταση. Έχουν συμμετάσχει και έχουν βάλει πλάτη σε αυτή την ιστορία. Δεν καταλαβαίνω γιατί στο συγκεκριμένο χώρο θα πρέπει να γίνει κολυμπήθα του Σιλοάμ για όλους αυτούς, στο όνομα το ότι είναι λαϊκοί καλλιτέχνες, και είναι, δεν το λέω, αλλά για μένα, διαβάζοντας την επιθεώρηση τέχνης, έχω την τύχη να την έχω ολόκληρη. Λοιπόν, αλλιώς τον προσδιορίζανε παλιοί το λαϊκό καλλιτέχνη. Ο λαϊκός καλλιτέχνης δεν είναι αυτός που γράφει για το λαό. Είναι αυτός που υπηρετεί το λαό. Και έχει τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά. Και μάλιστα θυμάμαι μια εκδήλωση στον Περισσό, στις αρχές του Περισσού, όταν είχε το φτιαχτεί αυτό το μέγαρο, που ήταν για καλλιτέχνες. Ένας από αυτούς, λοιπόν, πραγματικά λαϊκός καλλιτέχνης, πηγαίνοντας να ανέβει πάνω στο βήμα, μάλλον ανεβαίνοντας πάνω στο βήμα, τους λέει ότι εγώ δεν έχω να σας πω τίποτα, ούτε για το λαό, ούτε τίποτα. Το αν είμαι ή όχι λαϊκός καλλιτέχνης, το δείχνει η δουλειά μου. Και κατέβηκε. Ούτε θεωρίες, ούτε τίποτα. Κολυβήθα του Σιλοάμ, την ίδια ώρα που ο συγκεκριμένος κομματικός σχηματισμός αρνείται συνεργασίες σε οποιοδήποτε επίπεδο. Αρνείται να προβάλλει το πατριωτικό καθήκον από ριζοσπαστική δημοκρατική σκοπιά, απέναντι ακόμη και σε ζητήματα που αναγνωρίζω ως προβλήματα, όπως είναι το ΝΑΤΟ, οι στρατιωτικές βάσεις, η στρατιωτική κατοχή δηλαδή που επεκτείνεται στη χώρα μας, και σε όλα τα ζητήματα τα άλλα. Δεν βάζει θέμα δημοκρατίας. Βρίσκεται, παρουσιάζεται σαν να βρίσκεται σε μια τεχνητή αμηχανία. Ναι, έτσι του λέω. Δεν είναι φυσική αμηχανία, την έχει δημιουργήσει μόνος του ο μηχανισμός. Λοιπόν, και ο μόνος στόχος είναι η περιχαράκωση. Ναι. Και εγώ λέω το εξής. Πού ακριβώς είναι αυτοί οι καλλιτέχνες? Εγώ το ξαναλέω. Πήγανε τόσοι καλλιτέχνες εκεί. Άλλοι τόσοι και πολύ περισσότεροι ήταν σε εκείνη τη μεγάλη εκδήλωση που είχε γίνει για το όχι, νομίζω Παρασκευή, ναι, δεν ήταν, ναι. Πριν την Κυριακή που είχαμε το δημοψήφισμα. Τόσοι καλλιτέχνες που είχαν περάσει, και αυτοί που ήταν στο ΚΚΕ την Κυριακή που μας πέρασε, ήταν και εκεί. Λοιπόν, ωραία, στο διατάφτα. Μετά το όχι που έγινε ναι, μόνο ένας νεαρός καλλιτέχνης σηκώθηκε και είπε αυτό που αισθανόμασταν όλοι και που έλεγε όλος ο κόσμος. Το Eisichtir.
και μάλιστα το πούμε με ένα πολύ ωραίο τρόπο. Η πρώτη μου φορά μου τύχε να υποστηρίξω κυβέρνηση, να, δηλαδή γιατί βγήκε δίπλα σε πρωθυπουργό, έτσι. Ναι. Σε ενεργεία υπουργό. Πρώτη φορά στη ζωή μου το έκανα αυτό το αμάρτημα και τελικά μου βγήκε μπούμερα τελικά, ας πούμε, γιατί με προδώσανε κι αυτοί. Μόνο αυτός. Κανένας άλλος. Τι να τους κάνω εγώ αυτούς τους ανθρώπους. Σε τι ακριβώς είναι χρήσιμο. Για την κοινωνία εννοώ, για το λαό. Και μάλιστα, για να πω, γιατί με μερικούς από αυτούς έχουμε γνωριστεί και προσωπικά και μάλιστα είχαν κάνει και δηλώσεις υπέρ του ΕΠΑΜ στις αρχές του, που κάποιοι τις πήραν πίσω διότι δεν αντέξαν τους εκβιασμούς. Οι ίδιοι έτσι μου το είπανε, και θα χάλαγε η μαγιά, δεν θα μπορούσαν να έχουν συναυλίες, ιστορίες και όλα αυτά. Εάν το μέτρο ενός καλλιτέχνη στις σημερινές συνθήκες, όπου πεθαίνει αυτή η χώρα, ισοπεδώνεται και ένας λαός ολόκληρος καταθέτει τη ζωή του σε αυτό το πράγμα που λέμε μνημονιακή κατοχή, είναι να σκεφτεί αν θα έχει ή όχι και πόσες συναυλίες θα έχει και τι κόσμος θα του φέρουν οι κομματικές νεολαίες, να με συγχωρείτε, προτιμώ τους δεξιούς. Εκείνους δηλαδή που είναι έντιμοι. Δεξιοί καλλιτέχνες δεν υπήρξαν ποτέ. Μιλάμε για τον Κοσμάκη. Ναι, για τον Κοσμάκη είναι έντιμος και σου λέει, ρε παιδί μου, σαν και αυτά τα παιδιά που λένε. Προφανώς και ο έντιμος δεξιός είναι πολύ καλύτερος από πολλούς άλλους. Παίζει επαναστάτη και απαταιώνες. Στην πράξη, ας πούμε, ναι. Έτσι. Δεν συζητάμε. Λοιπόν, και μάλιστα μια και μιλάμε για τέχνη, μια και το εδώ σήμερα, ο νεοφιλελευθερισμός έχει βάλει έναν, έχει κατασκευάσει έναν εχθρό, το λαϊκισμό. Ναι. Μέσα στην αριστερά έχει γίνει μεγάλη σύγκρουση για το ζήτημα του λαϊκισμού και αυτός που ο πρώτος που το έφερε μέσα, με στόχο να απαξιωθεί όλη η λαϊκή παράδοση που ενέπνεε φοβερούς καλλιτέχνες, από τον Μίκη το Θοδωράκη, τον Λεοντή, όλη αυτή τη γενιά, έτσι, από την κατοχή και μετά. Η γενιά ήταν ο Μικρούτσικος. Ομοιρικές μάχες με το Ρασούλη και όλα αυτά τα πράγματα, και δίκιο και ο Ρασούλης σε αυτήν την ιστορία, λοιπόν, για την υπεράσπιση των λαϊκών ήχων, ας πούμε. Λοιπόν, αυτός ο τύπος, λοιπόν, είναι κομμουνιστής και αριστερός, που έφερε όλο τον νεοσυντηρητισμό και τον νεοφιλελευθερισμό στη σκέψη της και την καλλιτεχνική σκέψη της αριστεράς για να κάνει στροφή και να βγει στην πολιτική. Και ξεχνάμε όλη τη μεγάλη παράδοση, την ιστορία, και θα μου γίνεις εσύ το οποιοδήποτε κουκουέ ή οτιδήποτε, θα μου γίνεις, πώς να το πούμε, Κολυνίδαρος ή Λοάμ, για να μου έρθει αυτό ο υπουργός του Πασόκ. Ναι, ήταν, ναι. Έτσι, που ιδιωτικοποίησε την ιστορία των δικαιωμάτων και έφτιαξε την ΑΕΠΗ και ιστορίες, οι οποίες πραγματικά σε κανένα άλλο κράτος του κόσμου δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Είναι μονοπωλιακές επιχειρήσεις, οι οποίες, και μάλιστα ιδιωτικές, οι οποίες είναι πραγματικά εντυπωσιακές με το ποιο τρόπο λειτουργούν. Και μιλάω με όρους αγοράς πλέον, πουθενά αλλού στον κόσμο. Αυτοί οι άνθρωποι είναι δυνατόν και να μας εμφανίζονται, να μας λένε κιόλας για το τι έχει γίνει. Τα λέμε όλα αυτά τα πράγματα, γιατί δυστυχώς, διάολε, αντιμετωπίζουμε και το συζητάμε όλοι, την αδιαφορία του κόσμου. Γιατί να μην αδιαφορεί. Είναι τρομακτικό και πραγματικά στεναχωρεί πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Όλη αυτή η κανονικότητα που πάει να πλασαριστεί πάλι με έναν έντεχνο τρόπο ο ΣΥΡΙΖΑ, όλους αυτούς τους καλλιτέχνες, τους περισσότερους, τους χρησιμοποιεί και το γνωρίζουν όμως, αυτό είναι λιγάκι το λυπηρό, ότι το καταλαβαίνουν, το αντιλαμβάνονται και οι ίδιοι ότι τους χρησιμοποιεί, αλλά φαίνεται κάθε φορά το ζήτημα της αντιμιστίας ή της δουλειάς ή της προβολής έρχεται και καλύπτει όλα τα υπόλοιπα. Για παιδί μου, παλιά είχαμε μια φράση που ήταν πολύ χαρακτηριστική ακόμη και στο 19ου αιώνα, τους περιηγητές της Ελλάδας, τους επισκέπτες, τους πολιτικούς αναλυτές, αν θεωρείς ότι είχαμε τότε. Το γράφανε πάντα με λατινικούς όρους, στα αγγλικά ή στα γαλλικά τους κείμενα. Παλικάρι. Ναι, εντάξει, δεν... Να σε παλικάρι, ρε παιδί. Ναι. Από όποιο μετερίζει. Αυτό είναι αυτό που θέλουμε και όχι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ναι, αυτό λέω. Δηλαδή, αυτό το παλικάρι, ας πούμε, ότι είναι παλικάρι αυτός, ρε παιδί. Και δεν υπάρχει πουθενά σε καμία άλλη γλώσσα, δηλαδή. Και μάλιστα μου κάνει εντύπωση, επειδή έχω διαβάσει πάρα πολύ στο 19ο αιώνα και στις αρχές του 20ου, αναλύσει για την Ελλάδα. Αυτοί που βρίζουν την Ελλάδα, δηλαδή, που τη θεωρούν, ρε παιδί μου, ως μπάσταρτη, τους Έλληνες μπάσταρτους, δηλαδή, αυτές τις λογικές. Ναι. Κάθε φορά που συγκρότησαν τα συμφέροντα της Δύσης
με την πολιτική ή την πολιτική ύπαρξη της, του ελληνικού έθνους, πάντα βγαίνανε αυτοί και λέγανε «Μπλουτς μπάστα, τόσο ασχολιόμαστε». Τι είναι αυτό, για τσαπλιάδες. Λοιπόν, το παλικάρι όμως το γράφαν με λατινικούς όρους. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά, γιατί το θεωρούσανε ότι δεν μπορεί η όποια μετάφραση στα γαλλικά ή στα, στα αγγλικά, στα γερμανικά, δεν ξέρω, αλλά εκεί να αποδώσει την ίδια την έννοια που δίναν οι Έλληνες στην η ελληνική γλώσσα. Ρε παιδί μου, έχει χαθεί. Έχει χαθεί. Η παλικαριά, ρε παιδί μου, σήκω βγες ανοιχτά και ρίξτα. Δηλαδή, αυτό το πράγμα. Και πραγματικά, γι' αυτό κιόλας, εάν δεν το κάνεις εσύ που είσαι ο επώνυμος, γιατί το απαιτείς από τον Κοσμάκη που τραβάει το διάολό του. Καθημερινά ένας γολγοθάς απίστευτος. Κόλαση κυριολεκτική. Λοιπόν, να πούμε και στους φίλους που μας στέλνουν εδώ πέρα μηνύματα και όλα αυτά, βεβαίως θα ασχοληθούμε και με το ζήτημα του Brexit, που είναι φοβερή κοροϊδία. Αυτή κι αν είναι κοροϊδία. Και μάλιστα οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε ένα από τα μεγαλύτερα πραξιοβήματα, πολιτικά πραξιοβήματα, τη Βρετανία, που έχει γνωρίσει στην πολιτική της ιστορία από την εποχή των immunity laws του Pitt, την εποχή της Γαλλικής Επανάστασης, δηλαδή τότε που η κυβέρνηση, το κοινοβούλιο μάλλον, έκανε immunity, δηλαδή έδωσε ασυλία στην κυβέρνηση προκειμένου να παραβιαστεί το habeas corpus εναντίον οποιονδήποτε χαρακτήριζε η ίδια Γιακοβίνο στους πολέμους ενάντια στη Γαλλική Επανάσταση και στον Ναπολέοντα μετά. Θεωρήθηκε η πιο σκοτεινή εποχή για τα πολιτικά δικαιώματα στη Βρετανία και πάμε σε αυτή την εποχή ακριβώς με τη συμφωνία Brexit. Να τη δούμε στις λεπτομέρειές της και να δούμε τι συμβαίνει. Και το πραξικόπημα που γίνεται. Ναι, και το πραξικόπημα. Αυτό πάντως που είπε. Αρκεί να μην λειτουργήσει αρνητικά με την έννοια του ότι τελικά τα όχι όλα γίνονται ναι, γιατί δεν γίνονται. Δεν είναι, είναι λιγάκι ιδιόμορφη η κατάσταση. Μην ξεχνάμε ότι η Μεγάλη Βρετανία δεν ήταν καν στην Ευρωζώνη. Βεβαίως. Και να πούμε κιόλας ότι μισό λεπτό, εάν το όχι το δίνεις να το υλοποιήσει αυτό που είναι του ναι. Με συγχωρείτε, παιδιά. Υπάρχει θα υπάρχει δυνατή, δυνατή λύση. Υπάρχει. Λοιπόν, πριν όμως πας εκεί το ζήτημα αυτό, το ότι σήμερα πλημμυρίζει η βιβλιογραφία με ερωτήματα του στυλ δημοκρατία, τι δημοκρατία, μπορούμε να έχουμε δημοκρατία στις μέρες μας. Είναι ακριβώς η δεκαετία του 20 του 1920. Όποιος έχει μελετήσει αυτή την περίοδο, ξέρει ότι εκατοντάδες βιβλία την εποχή εκείνη από επίσημους και λιγότερο επίσημους εκφραστές της ακαδημαϊκής διανόησης είχαν κυριολεκτικά ξεσκιστεί να γράφουν σε όλα τα επίπεδα, είτε από άποψη κοινωνιολογίας, είτε πολιτικής οικονομίας, είτε πολιτικής είτε νομικής σκέψης, ότι η δημοκρατία πλέον δεν μπορεί να ταπεξέλθει στα μεγάλα και σύνθετα πολύπλοκα προβλήματα της εποχής εκείνης. Με αποτέλεσμα να προετοιμάσουν το ναζιστικό και φασιστικό φαινόμενο. Και κυρίως τον ναζισμό. Και σε τεχνικό τρόπο, για να το δώσουμε έτσι, να το συγκεκριμενοποιήσουμε, παντού κυριαρχούσε η αντίληψη ότι πρέπει να ενισχυθεί η εκτελεστική εξουσία. Οι αρμοδιότητες της εκτελεστικής εξουσίας. Ένα σφάλμα στο οποίο έπεσε ακόμα και ο Βενιζέλος. Φυσικά. Και το αστείο στην ιστορία είναι ότι ένας από τους πιο σημαντικούς συνταγματικούς εκφραστές της τρίτης δημοκρατίας δεν είναι στη Γαλλική Δημοκρατία εκείνη την εποχή, αν θυμάμαι καλά, είναι η συνέχεια μετά το 1871, ναι, η Τρίτη Δημοκρατία, ναι. Λοιπόν, ο Μπαρτελεμή αυτός λοιπόν έγραψε ένα βιβλίο τότε συνταγματικού δικαίου, το 1920, που λέει τι θα συμβεί εάν η εκτελεστική εξουσία παραβιάσει το Σύνταγμα και έχει την υποστήριξη της Βουλής και της δικαιοσύνης. Γιατί έχουμε αυτό. Τι θα συμβεί? Και απάντησε ο ίδιος συνταγματικό κείμενο λέγοντας τίποτα απολύτως. Απλά ο λαός θα περιμένει μέχρι να επανέλθει η νομιμότητα. Αυτό βεβαίως, εάν το έγραφε πριν το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ακόμη και στο αγγλοσαξονικό συνταγματικό δίκαιο, θα τον κυνηγάγανε από πανεπιστήμια, από ιστορίες κτλ. Κάτι τέτοιο πήγε και είπε ο πατήρ Σαρίπολος και ολόκληρη η νομική σχολή τον αποκήρυξε της Ελλάδας την εποχή εκείνη. Έδωσε δίκαιο στον Γεώργιο τον Πρώτο σε μια συνταγματική παρέκβαση που έκανε. Σε αυτήν την ιστορία βγήκε ο συνταγματολόγος και είπε και ολόκληρη η νομική σχολή, άκουρε πράγματα δηλαδή αδιανόητα, τον Πριτανίτης,
τον έστειλε από εκεί που δεν ήρθε. Δηλαδή τον, τον έπρεπε ολόκληρη νομική σχολή. Λοιπόν, αυτά άλλες εποχές. Μάλιστα, τελικά ο Μπαρτολέμη έγινε υπουργός δικαιοσύνης της κυβέρνησης Βυσσή. Διότι το κράτος πρέπει να έχει συνέχεια. Όχι ο λαός. Προφανώς. Το κράτος. Ο λαός μπορεί να διχάζεται, μπορεί να το στέλνουν στα κάτεργα, να το στέλνουν στα κολαστήρια του ναζισμού. Καμία σχέση. Το κράτος πρέπει να υπάρχει. Είναι μια λογική που μας ξαναφέρνει πίσω στη λογική της απολυταρχίας, να το πούμε έτσι. Ξανά τα ίδια βιώνουμε. Και ο λόγος που βιώνουμε τα ίδια είναι γιατί εκφράζουν τα ίδια κοινωνικά συμφέροντα, να το πούμε έτσι. Και τα κοινωνικά συμφέροντα που πάντα ήταν σε συνδυασμό με την απολυταρχία, πάντα, ήταν τα χρηματιστικά συμφέροντα. Πολλές φορές σε πολλά βιβλία, ιδιαίτερα στην αριστερά και εγχειρίδια, μιλάνε για την αστική τάξη. Λάθος. Αυτοί που φέραν τον Απολέοντα, να το πούμε έτσι, ως αυτοκράτορα, είπα το και αυτοκράτορα, δεν ήταν οι αστεί. Ήταν οι νουβόρις, δηλαδή οι νεόπλουτοι. Αυτοί δηλαδή που κέρδισαν μες την Επανάσταση. Από το λαθρεμπόριο, με τα κινητοκερδοσκοπία, με το χρήματος και τα δημητριακά, δηλαδή την τροφή του κόσμου. Λοιπόν, γι' αυτό έγινε η θεατορία άλλωστε των Γιακοβίνων, για να ελέγξει την κερδοσκοπία. Αυτό ήταν το αντικείμενο. Πέθαινε ο κόσμος της πείνας, ιδιαίτερα οι ξυπόλοιτοι. Και γιατί κέρδισε από αυτή την ιστορία αυτή η κύρη? Γιατί εκτός από την Grand Armée, από τη μεγάλη στρατιά που έστειλε ο Ναπολέοντας για τις κτήσεις, πίσω από τον Grand Armée ακολουθούσε ένα άλλο Grand Armée που ήταν διάφορων επιτηδίων, οι οποίοι πηγαίναν στις κτήσεις και τις ξεσκίζανε κυριολεκτικά. Και αυτό προκάλεσε την εθνική μνήμη των λαών που κατακτούσε ο Ναπολέοντας. Λοιπόν, όταν αυτοί οι μάγκες ιτήθηκαν μετά το Βατερλό, η κοινωνική βάση του Ναπολέοντα δεν τον υπερασπίστηκε. Μάλιστα, έχω κάτι εκπληκτικά ρώσικα κείμενα των αξιωματικών που υπηρέτησαν τον Αλέξανδρο, τον Τζάρο Αλέξανδρο, και κατέλαβαν το Παρίσι το 1814. Απρίλιο του 1814 καταλαμβάνει στρατός κατοχής ρωσικός στο Παρίσι. Ο γαλλικός στρατός, ό,τι είχε απομείνει, ήταν στο Φοντενεμπλό. Λοιπόν, η γαλλική αστική τάξη δεν ήταν όλοι αυτοί που υποστήριξε τον Ναπολέοντα, έτρεχε σαν τρελή να ενταχθεί στο νέο πολιτικό σύστημα της παλινόρθωσης των Βουρβώνων. Και έτσι γράφει ένας από τους διοικητές συνταγμάτων του Τσάρου στις 2 Απριλίου του 1814, πολλοί παλιοί του Ναπολέοντα που είχαν κερδίσει Οφίτσια και Πλούτο, μαζί με οπαδούς της Παλινόρθωσης, των Βουρβώνων, της Λευκής Σημαίας δηλαδή, και όχι της Τρικολόρ που ήταν της Επανάστασης και του Ναπολέοντα μετά, έκαναν ολόκληρη επιχείρηση για να γκρεμίσουν τη στήλη Βαντόμ, η οποία υπάρχει και σήμερα στο Παρίσι. Η στήλη Βαντόμ την έφτιαξε ο Ναπολέοντας παίρνοντας τα πυροβόλα που κατέσχεσε από το Austerlitz. Έλειωσαν το μέταλλο και έφτιαξε αυτή τη στήλη Βαντόμ που ήταν για το αυτοκρατορικό μεγαλείο του Ναπολέοντα. Και ήταν το σύμβολο της Ναπολέοντας περίοδου, της πρώτης αυτοκρατορίας. Λοιπόν, γιατί δεν γκρεμίστηκε? Γιατί? Βγήκαν οι Γάλλοι να την υπερασπιστούν? Βγήκαν οι Γάλλοι αστεί να υπερασπιστούν τη δική τους εξουσία ή το σύμβολο του δικού τους έθνους? Γιατί είναι το δικό τους έθνος ο Ναπολέοντας, έτσι δεν είναι? Το υπερασπιστούν? Όχι. Οι ξυπόλοιτοι ήταν στις χαμοκέλες τους, ούτε τους έδινε καμία σημασία, τους είχαν κυριολεκτικά φτύσει από την εποχή του Διευθυντηρίου. Και οπότε τους έλεγε, εγώ γιατί να χύσω το αίμα μου? Ούτε αστεί. Ποιος υπερασπίστηκε τη στήλη Βαντόμ? Ένα ρωσικό σύνταγμα γρεναδιέρων που θεώρησε ότι ήταν μεγάλη προσβολή για το γαλλικό λαό, για τα γαλλικά εθνικά σύμβολα, το να γκρεμιστεί στη Λιβαντόμ. Ο διοικητής του, που τυχαίνει να έχω τα απομνημονεύματά του, τους έλεγε τους Γάλλους δούλους, ότι δεν αξίζουν να ζουν όταν σαν δούλοι πρόδωσαν το δικό τους αυτοκράτορα. Αυτός ήταν ο πατριωτισμός της αστικής τάξης και το Nouveau Riche, όπως ήταν την εποχή εκείνη, που τρέχανε μετά με τους Βουρβώνους να το συνεχίζουν. Έτσι λοιπόν οι Γάλλοι έχουν ακόμη στο κέντρο του Παρισιού
τη στήλη Βαντόμ, γιατί την υπερασπίστηκαν Ρώσοι γρεναδιέροι. Και δεν επέτρεψαν στους Βρούς να την κρεμίσουν. Βεβαίως, θέλω να πω με όλα αυτά τα πράγματα ότι αυτοί που θέλαν την απολυταρχική μορφή ήταν πάντα εκείνο το κομμάτι της αστικής τάξης που είχε κερδοσκοπούσε με το χρήμα. Δεν τον αφορούσε η παραγωγή, ούτε καν το κέρδος από την παραγωγή. Ποιος ανέβασε τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη, τον Λουδοβίκο Βοναπάρτη στην εξουσία? Πάλι το ίδιο κοινωνικό στρώμα που το εξέφρασε, και μάλιστα εκείνο το περιοδικό που εξέφρασε την υποστήριξη, ήταν το πρώτο έντυπο που εξέφρασε διεθνώς, που εξέφρασε την υποστήριξή του στον Ναπολέοντα, στον Λουδοβίκο, ήταν το Economist. Το οποίο από τότε ήταν όργανο του Βρετανικού χρηματιστηρίου και όχι μόνο. Το ίδιο συμβαίνει σήμερα. Οι δυνάμεις εκείνες, οι οποίες κερδοσκοπούν άγρια με το χρηματιστηρίο και με το εμπόριο χρήματος, με τις χρηματιστικές πράξεις συνολικά, γίνεται μια ολόκληρη επιχείρηση στο να καταληθεί η ίδια η έννοια της δημοκρατίας, ακόμη και την κοινοβουλευτική, με το κοινοβουλευτικό πρόσωπο που είχε και που την ξέραμε για δεκαετίες ή που την είχαν κατακτήσει οι Έλληνες. Και εδώ αξίζει να σημειώσουμε ότι αυτό το βολονταρισμό απέναντι στη δημοκρατία και στη λειτουργία της αριστεράς το πληρώνει ο κόσμος αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Έτσι, ένα βοναπαρτισμό απέναντι στην έννοια της δημοκρατίας και στη λειτουργία της, ένας νομπισμός ότι δεν μας αφορά και πολύ, και εν τέλει όμως μέσα από αυτή την αδρανοποίηση ξεκινάει η κατάλυση και των ουσιαστικών δικαιωμάτων των ανθρώπων. Υπάρχει αυτό ακριβώς, ότι δυστυχώς μέσα στην αριστερά κυριάρχησε μια εργαλειακή άποψη για τη δημοκρατία. Έτσι. Ότι δεν μας πολύ ενδιαφέρει κιόλας, γιατί είναι η αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία, την οποία αφού την παραβιάζουν αυτοί, θα την παραβιάσουμε και εμείς για τους δικούς μας στόχους. Για καλούς λόγους. Έτσι. Και από εκεί ξεκινάει, βέβαια, γιατί δεν μπορούν να κατανοήσουν και το περιεχόμενο της λειτουργίας, ποια είναι τα όρια που θέτει για τα συμφέροντα όλων των αντιμαχόμενων τάξεων και δυνάμεων. Και επειδή ακριβώς πρόκειται για μια, θα το πω έτσι όπως είναι, για μια αμορφωσιά, ακριβώς αυτό το πράγμα θα το πληρώσουν όλοι. Έρχεται η ώρα που το πληρώνεις. Αυτό το σνομπισμό που έχεις απέναντι. Το πρόβλημα είναι το πληρώνει ολόκληρη κοινωνία. Το πληρώνει η κοινωνία, ναι, εννοείται, δεν μας ενδιαφέρει. Αυτή ας το... Ναι. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι επειδή οι πολιτικές, μόνο μες στην κοινωνία, ό,τι πεθαίνει, δεν πεθαίνει με μιας, όπως τη φύση. Οπότε τελειώνει με αυτή την ιστορία. Η φύση ανακυκλώνει τον δικό της τρόπο. Λοιπόν, στην κοινωνία, ό,τι είναι νεκρό, δυστυχώς μπορεί να συνεχίζει να στοιχιώνει την κοινωνία για χρόνια. Mm. Δηλαδή, οι αντιλήψεις και πρακτικές αυτές, ενώ έχουν πεθάνει, συνεχίζουν να στοιχιώνουν την κοινωνία και δεν τις επιτρέπουν να κάνει βήματα μπροστά. Χρειάζεται δηλαδή συνειδητά η κοινωνία να ξεμπερδέψει με όλα αυτά τα πράγματα για να προχωρήσει, να ανοίξει δρόμο προς τα μπροστά, και αυτή, σε αυτή τη μεταβατική, εγώ πιστεύω, περίοδο βρισκόμαστε σήμερα. Όπως το λες, είναι γι' αυτό ξαναρχίζουν οι συζητήσεις, αν είναι ανίκανη η δημοκρατία, αν πέθανε η δημοκρατία, αν δεν τα κατάφερε και γιατί. Όλα κατόπιν εορτής, ενώ την είχες και δούλευε σε ένα βαθμό, και αφού την ακροτηρίασες, μόνος σου αρχίζεις και αναρωτιέσαι γιατί δεν τα έβγαλε πέρα. Ναι, και ο πιο δημοκρατικός αιώνας στην ιστορία του, μετά την αρχαιότητα, εντάξει, ήταν ο 20ος. Μεγαλύτερες κοινωνικές κατακτήσεις, πολιτικές κατακτήσεις στους λαούς κτλ. Και όμως υπάρχει μια τεράστια βιβλιογραφία η οποία παρήχθη στη δεκαετία του 90, για το ότι θεωρήθηκε ο πιο σκοτεινός αιώνας. Γιατί, να το πούμε έτσι, η αντίδραση σε όλα αυτά τα πράγματα επιχείρησε τα ανάρμοστα. Δύο παγκόσμιους πολέμους, απίστευτες διατορίες, φασιστικά καθεστώτα, ιστορίες. Και λόγω του ότι αυτό το πράγμα γέννησε απίστευτες καταστάσεις θανάτων, γενοκτονιών και όλα αυτά πράγματα, άρα ο 20ος αιώνας ήταν μαύρος και άρα απευθέως, ενώ στην πραγματικότητα ήταν ό,τι καλύτερο είχε κατακτήσει η ανθρωπότητα από άποψη προοπτικών, δικαιωμάτων, δυνατοτήτων. Μέσα από 200-300 χρόνια συνεχών αγώνων. Ναι. Δεν έγινε ξαφνικά. Τα τελευταία 200-300 χρόνια. Να μην ξεχνάμε ότι αυτό το πράγμα που κατακτήθηκε ως δεδομένο στον 20ο αιώνα, το ζήτημα
θυμάμαι στα 1848, ο Φρίντριχ Έγκελς έλεγε στους συντρόφους του ότι δεν μπορεί να υπάρξει κανένα κίνημα εάν δεν ξεκινάει από δύο βασικές αρχές. Την εθνική ανεξαρτησία και το Σύνταγμα του 1793, δηλαδή το Γιακοβίνικο Σύνταγμα. Γιατί το έλεγε τότε ο Έγκελς? Γιατί έλεγε το Σύνταγμα του 1793? Γιατί όχι οποιοδήποτε Σύνταγμα, αλλά αυτό το Σύνταγμα που αναγνώριζε τη λαϊκή κυριαρχία σε σχέση με το προηγούμενο που ήταν και που αναγνώριζε τη μοναρχία ταυτόχρονα και μόνο έλεγε για την κυριαρχία του έθνους. Λοιπόν, αυτό το πράγμα έγινε απόλυτα δεδομένο. Δηλαδή, πώς να το πούμε, έγινε. Κατακτήθηκε από όλους τους λαούς αμέσως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήταν αδιανόητο μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ήταν ακόμη και πώς να το πούμε, η κοινωνία των εθνών που υπήρχε τότε και παρά τις προτάσεις του Woodrow Wilson για την εθνική ανεξαρτησία ή την εθνική αυτοδιάθεση, να το πούμε έτσι, η κοινωνία των εθνών την εθνική αυτοδιάθεση την προσδιορίζε ως έτοιμα υπό την αίρεση της διεθνούς κοινότητας. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η εθνική αυτοδιάθεση ήταν δικαίωμα αναπαλωτρίωτο, λίκνο όλων των άλλων ανθρώπινων πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Και είναι ακριβώς αυτό που σήμερα πλήττεται κατακόρυφα, δηλαδή σε όλα τα επίπεδα. Το ζήτημα της εθνικής αυτοδιάθεσης. Πρώτα και κύρια, βέβαια, στην Ελλάδα. Ναι. Και διάβαζα, με συγχωρείς τώρα, με έχει πιάσει και πολύ λόγια, είχαμε και πολύ καιρό να... Το 1903, στο Wall Street Journal, Ιούλιος του 1903, Wall Street Journal, ένα μεγάλο άρθρο αναφερόμενο στα Βαλκάνια. Και γράφει. Το δικαίωμα της κατάκτησης. Mm-hmm. Λέει, το δικαίωμα της κατάκτησης έρχεται εδώ μεσαίωνα και ο κατακτητής έχει το δικαίωμα να πάρει και όλα αυτά, ανεξάρτητα αν έχει υπάρχει συνένεση ή όχι, του λαού που κατακτάς, του πληθυσμού που κατακτάς. Λέει, όμως σήμερα έχουμε μια νέα μορφή κατάκτησης. Ο μηχανισμός της κατάκτησης μέσω της τράπεζας. Πώς λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός? Το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι να βάλεις μια τράπεζα να δανείσει ένα κράτος. 1903. Μετά, διαμέσου αυτής της τράπεζας, την οποία την κλωνοποιεί στο νέο κράτος, φτιάχνοντας μια κοινοπραξία δική σου με το νέο κράτος, αρχίζεις διαμέσου της τράπεζας και παίρνεις όλες τα περισσότερα δυνατά συμβόλαια από αυτό το κράτος. Με αυτόν τον τρόπο, λέει, κατακτάς μια περιοχή χωρίς να χρειαστεί να στείλεις στρατό. Έτσι. Το δικαίωμα της κατάκτησης με νέους όρους. Σήμερα βεβαίως αυτό έχει αναδειχθεί περίδρανα με το παράδειγμα της ίδιας της χώρας μας, με αυτό που βιώνουμε αυτή τη στιγμή και με αυτό το οποίο έρχονται πλέον να το συνταγματοποιήσουν μέσα από αυτή την περίφημη αναθεώρηση, η οποία είναι ενδιαφέρον να δείξουμε, να μπορέσουμε να καταλάβουμε και να δούμε μέχρι πού θα το πάνε, τι ακριβώς θέλουν να συνταγματοποιήσουν από το μνημονιακό καθεστώς. Ήδη μου φαίνεται, είπαμε και την άλλη φορά, ότι σαν πρώτο μία από τις συνταγματικές στόχους αναθεώρησης είναι το ότι από εδώ και πέρα οι ανεξάρτητες αρχές οι οποίες θα ψηφίζονται από τη Βουλή με νόμο θα θέλουν τα 3/5 της Βουλής, των ψήφων της Βουλής, εκτός όμως από τις ανεξάρτητες αρχές που ήδη υπάρχουν. Άρα δηλαδή αυτές νομοποιούνται έτσι και αλλιώς. Αριστείντην, πώς το λέω. Έτσι και έχουν ένα συνταγματικό προνόμιο ήδη και οι καινούργιες όμως θα θέλουν τα 3/5, που σημαίνει ότι και κάθε φορά θα έχεις μια μερική αναθεώρηση του συντάγματος, αφού με αυτά τα 3/5 θα προσθέτεις μια καινούργια ανεξάρτητη αρχή που δεν προβλέπεται όμως το Σύνταγμα. Αλλά αυτά θα τα πούμε σε ειδική συζήτηση που θα κάνουμε, ναι, και θα τα αναδείξουμε. Και βεβαίως και το ενιαίο παλαϊκό μέτωπο, όπως έχουμε πει, θα κατεβάσει τη δική του πρόταση για ένα νέο σύνταγμα, όχι με την έννοια της συμβολής στη συζήτηση, όχι, βέβαια, για τη συνταγματική, όχι, αναθεώρηση. Έτσι αλλιώς δεν αναγνωρίζουμε εμείς αυτή. Έτσι, δυνάμεις κατοχής να κάνουν συνταγματική αναθεώρηση. Για μένα η συζήτηση αυτή για την αναθεώρηση του συντάγματος είναι η ίδια η προσπάθεια της Χούντας του 68 για να τροποποιήσει το Σύνταγμα του 52 και να νομοποιηθεί η ίδια διά της αναθεωρήσεως του, ναι, Συντάγματος του 52. Ό,τι έκανε το 68 προσπάθησε να κάνει η Χούντα,
Το ίδιο προσπαθώ να κάνω με τις νέες συνθήκες και με το πλεονέκτημα το ότι ελέγχουν το κοινοβούλιο. Αυτή είναι η ιστορία αυτή. Οπότε δεν έχουμε καμία δουλειά με αυτού του είδους την αναθεώρηση. Πέρα από το να αναδείξουμε όμως 2-3 σημεία στον κόσμο, γιατί θα πρέπει να γίνει και αυτό κατανοητό, διότι οι εκλογές οι οποίες έρχονται είναι και εκλογές για αναθεωρητική βουλή. Σωστό. Δεν είναι μόνο για ανάδειξη κυβέρνησης. Και πρέπει ήδη από τώρα να επισημάνουμε, και θα κάνουμε και ειδική συζήτηση, ίσως και ημερίδα για αυτά τα θέματα, από τώρα να επισημάνουμε το εξής, ότι με την εξάντληση της αναθεωρητικής βουλής, αν τελικώς η επόμενη είναι, αποβλέπουν στο να στείλουν την επόμενη αναθεώρηση τουλάχιστον μετά από 5 έως 8 χρόνια. Δηλαδή να εξαντλήσουν και αυτό το ζήτημα της αναθεώρησης. Σωστό. Έτσι ώστε να, όσο μπορούν να δημιουργήσουν ένα απειρόβλητο πλαίσιο προστασίας τους, ώστε οτιδήποτε με τέτοιο τρόπο, ας πούμε, να μην μπορέσει να ξυλωθεί, να το πούμε έτσι, στα επόμενα χρόνια. Ακριβώς. Λοιπόν, είναι πολλά τα ζητήματα και πολύ κίνδυνοι. Να πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα πολύ και επανερχόμεθα. Βεβαίως. Επιστροφή στο μικρόφωνο. Είμαστε μαζί με τον Δημήτρη Καζάκη, μαζί με τον Φώτη του Μαζαράκη. Συζητούσαμε τώρα για τα δεδομένα, για την επικαιρότητα και τέλος πάντων, όπως καταλαβαίνουμε, τα ζητήματα που έχουν μπει. Θίξαμε ακροθυγώς το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης, αυτή η ηλιότητα τέλος πάντων που γίνεται στη Βουλή, που ο στόχος της είναι να καλύψει, να νομοποιήσει μάλλον τις πρακτικές των τελευταίων 8 χρόνων ουσιαστικής κατάλυσης του συντάγματος ή της συνταγματικής ένωμης τάξης. Δεν το θίγει όμως κανένας, έτσι. Ναι. Ούτε από το ΚΚΕ είδα να μπαίνει κάποιο ζήτημα. Τίποτα απολύτως. Αυτό λέμε, είναι βαριά τα αντανακλαστικά τους. Ναι, είναι τρομερό. Αλλά τέλος πάντων, πέρα όμως από αυτό, και ταυτόχρονα επί τη ευκαιρία, γιατί να μην δημιουργήσουμε και ένα νέο διχασμό στον κόσμο με το λεγόμενο εκκλησιαστικό. Να σας πω, εγώ είμαι υπέρ βεβαίως της συνταγματικής διαφοροποίησης σε σχέση με τη σχέση κράτος-εκκλησία, αλλά να το δούμε πώς. Δεύτερον, σε αυτό το ζήτημα δεν μπορεί να μην εμπλακεί ολόκληρος ο λαός. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν. Να πω ένα παράδειγμα. Στην Ισλανδία είχαν φτιάξει μια συνταγματική συνέλευση, όπως την είχαν ονομάσει, τότε που αποφασίσαν να μην πληρώσουν τα χρέη το 2009. Με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο φτιάξανε μια τέτοια συνταγματική συνέλευση, συνταγματική όπως συνήθως, συντακτική συνέλευση όπως συνήθως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, όπου συζητήθηκε ανάμεσα αυτά και ο διαχωρισμός εκκλησίας από το κράτος. Υπήρχε και εκεί θέμα συνταγματικό. Λοιπόν, εκεί χωρίστηκε στη μέση ο κόσμος. Οπότε τι έγινε? Δημοσίευμα. Σε ζητήματα τα οποία η συντακτική συνέλευση έκρινε ότι δεν είναι ζήτημα που μπορεί να αποφασίσει η ίδια ερήμην του υπόλοιπου λαού, γιατί είναι εξαιρετικά ευαίσθητα ζητήματα τα οποία δεν μπορείς να πας μόνος σου εάν δεν πάρεις την υπόψη σου τι λένε οι πολίτες, πήγε σε δημοψήφισμα. Ήτανε 7 νομίζω ζητήματα τα οποία έλεγε, πώς θα το πούμε, να το πούμε έτσι, ναι ή όχι, να το πούμε έτσι, ναι ή όχι. Παπ και έβαλε ο κόσμος, πήγε στο δημοψήφισμα και το λύσε ο κόσμος. Σε τέτοιο ζήτημα, αν δεν πας πρωτογενώς στον κόσμο, είσαι τουλάχιστον out. Μιλάμε βεβαίως αφού έχει αποκατασταθεί η συνταγματική νομιμότητα της χώρας. Αλλιώς τώρα τι να συζητάμε. Δεύτερον, τι εκκλησία θέλουμε? Όταν εδώ η εκκλησία ή οποιαδήποτε μορφή εκκλησίας δεν είναι, επειδή είναι θεσμός, είτε είναι θεσμός ιδιωτικού δικαίου, είτε δημοσίου δικαίου ή όπως θέλετε πείτε το, είναι θεσμός, αφορά μάζες, πολλούς πολίτες. Άρα μας ενδιαφέρει πώς λειτουργεί. Εγώ προσωπικά δεν θα ήθελα με τίποτα να έχουμε μια επισκοπική εκκλησία στη χώρα, που τυπικώς θα ονομάζεται Ορθοδοξή Εκκλησία, τυπικά, και θα λειτουργεί όπως ο παπισμός, με την απολυταρχία των επισκόπων, όπου οι παπάδες είναι όργανα των επισκόπων και όλα αυτά τα πράγματα, για να έχουμε μετά μια ολόκληρη βιομηχανία εκμαυλισμού νεολαίας και φυσικά ανώνυμη εταιρεία με ένα τεράστιο με μια τεράστια υπερεθνική δραστηριότητα όπως είναι η Παπική Εκκλησία. Τέτοια εκκλησία τι να την κάνω? Δηλαδή, άρα για να κάνουμε εδώ την πρώτη μας παρατήρηση,
αυτό το οποίο θεωρεί ο κόσμος και ακούγεται ως διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας, που θα πρέπει να λάβει ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο για να καταλάβουμε γιατί μιλάμε, και ίσως εδώ πέρα αρμόζει ένα παράδειγμα, το ότι υπάρχουν φερυπίν εικόνες του Χριστού, της Παναγίας, στα δικαστήρια, ναι, σε δημόσια κτίρια, σε αστυνομικά τμήματα, συγγνώμη, ναι, και σε μία σειρά από δημόσιους χώρους, δεν το επιβάλλει κάποιος νόμος. Όχι. Ούτε υπάρχει συνταγματική πρόβλεψη. Η συνταγματική υποχρέωση. Έτσι, η συνταγματική υποχρέωση, να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Άρα, αρχίζουμε λοιπόν και σκεφτόμαστε εδώ πέρα, ακριβώς από αυτό το τελευταίο που λες. Θέλω μια εκκλησία η οποία δεν θα μπορεί να επέμβει στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που έχει, που είναι εκατοντάδες. Κανένα κρατικό όργανο για έλεγχο. Με αυτό είναι το θέμα. Θέλω μια τέτοια εκκλησία. Θέλω τους κληρικούς να πληρώνονται διότι βιοπορίζονται οι άνθρωποι μέσα από αυτή τη λειτουργία που υπηρετούν. Να βιοπορίζονται, να πληρώνονται με ανέλεκτο τρόπο από το κράτος που οφείλει να έχει μια εποπτεία για την προστασία τους. Αυτά λοιπόν είναι τα ζητήματα. Εάν θέλουμε ένα δημοκρατικό, μια δημοκρατική λειτουργούσα κοινωνία, το πρώτο πράγμα που εσένα σε ενδιαφέρει στη λειτουργία της εκκλησίας, της όποιας εκκλησίας και πρωτίστως της Ορθόδοξης, όπου έχει αυτή θα την πρέπει να υπάρχει και εκεί ένας έλεγχος. Στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν στεγανά. Και ταυτόχρονα η υπόθεση πρέπει να είναι, γιατί αυτό σε απαιτεί η δημοκρατία, η υπόθεση της θρησκείας, δηλαδή το τι πιστεύεις και το πώς το ασκείς αυτό που πιστεύεις, επειδή είναι ατομικό δικαίωμα, θεμελιώδες ατομικό δικαίωμα, σημαίνει ότι τον έλεγχο τον έχεις εσύ. Όχι κάποιοι στο όνομά σου. Το κράτος οφείλει να λειτουργεί ως εγγυητής. Όταν λες τον έλεγχο τον έχεις εσύ, να το ξεκαθαρίσεις. Ως πιστός. Ναι, ο λαός έχει το καθορίζει. Αυτός θα καθορίζει την άσκηση του ατομικού δικαίωμα. Και αυτός θα ελέγχει την εκκλησία του. Έτσι. Και όχι κάποιοι όπου κατά τύπον είναι οι αρχιερείς να γίνουν τα αφεντικά. Αυτό να ξεκαθαρίσουμε. Αν είναι να έχουμε μια εκκλησία με κονκορδάτα και κονκλάβια και ιστορίες, να μας λείπει. Αυτό δεν είναι εξαιρετισμός εκκλησίας από το κράτος. Έτσι, συγγνώμη Δημήτρη, έτσι ακριβώς με τον ανάποδο αυτό τρόπο αποκτά και κοσμική εξουσία η εκκλησία. Ο Μουσολίνη, όταν ήθελε να απαλλαγεί από την παπική εκκλησία, από τον αναγκαλισμό της με το κράτος, τι έκανε? Την δημιούργησε και έκανε ένα αυτόνομο κράτος, το Βατικανό. Ακριβώς. Για να μην τους έχει πάνω από το κεφάλι του, αλλά έγινε ανεξάρτητο κράτος το Βατικανό. Να πούμε και σε αυτούς που προσπαθούν να χωρίσουν τον κόσμο σε αθέους και ενθέους, ναι, ιδιαίτερα σήμερα, και δυστυχώς εκατέρωθεν του φάσματος το παίζουν το παιχνιδάκι πολύ καλά, εμφανίζεται μια ένωση αθέων για την οποία την έχω χειροτονήσει εγώ ήδη, λοιπόν, η οποία δεν υπάρχει. Εγώ πιστεύω ότι η κατασκευή, κυβέρνηση δεξιού και όποιες άλλες, ας πούμε, κατάσταση ιστορίας, στο διαδίκτυο. Αλλά τα μέσα τις δίνουν προβολή αντίστοιχη που δίνουν στην εκκλησία. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι αδιανόητο, έτσι. Αλλά τέλος πάντων, προσπαθούμε. Σκοπιμότητες δεδομένες. Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι κάποιοι άλλοι άθεοι, μέσα εισαγωγικά, το 45, όταν οι Εγγλέζοι, ο Σκόμπι την εποχή εκείνη, επέβαλε στην κυβέρνηση Πλαστήρα, και μέσω της κυβέρνησης Πλαστήρα και μέσω του Δαμασκηνού ως αντιβασιλέα εκείνη την εποχή, επιβλήθηκε να αποσταλεί πρέσβης στον κοκορδάτο του Πάπα για να αναγνωριστεί ο παπισμός όπως θέλανε οι Αγγλοαμερικανοί, οι Δυτικοί, ως παγκόσμια δύναμη, γιατί δεν τους ήθελαν ούτε οι Ιταλοί ούτε κανένα. Τότε έμπαινε χοντρά το ζήτημα να ξεμπερδέψουν τον Πάπα. Γιατί είχε συνεργαστεί με τους Ναζί, και με το φασιστικό καθεστώς, αλλά και με τον Χίτλερ. Λοιπόν, και έμπαινε θέμα και να αναθεώρησες πλήρως του καθεστώτος του Βατικανού κτλ. Από τους λαούς, να το πούμε έτσι. Ο υπεριαλισμός για τους δικούς τους λόγους το ήθελε ισχυρή, με ισχυρό τρόπο, ώστε να παίξει το ρόλο της. Επέβαλαν λοιπόν στην ελληνική κυβέρνηση να στείλει πρέσβη στο Βατικανό. Τότε ο ριζοσπάστης βγήκε με πρωτοσέλιδο που έλεγε το εξής: είμαστε ενάντια στη μαύρη σκιά του παπισμού που πέφτει πάνω στην ελληνική εκκλησία. Το 45, το φέρω ρε παιδιά, να έχουμε και εικόνα, να το δείξουμε σε ορισμένους οι οποίοι το παίζουν πολύ άθεοι τώρα τελευταία. Και δεν μας νοιάζουν αυτά,
Και βεβαίως η Αρχιεπισκοπή της εποχής εκείνης προς τιμήν της αγνώρισε τον αντιβασιλέα Δαμασκηνό, ο οποίος ήταν διορισμένος από την 4η Αυγούστου και τους Χιτλερικούς, μην το ξεχνάμε. Έτσι, και γιατί είχαν κατοίκον περιορισμό το 40, το 41 βάλαν κατοίκον περιορισμό τον Άγιο Χρύσανθο, που τότε αρνήθηκε να ορκίσει την πρώτη κυβέρνηση των συλλόγων του Τσολάκογλου. Το θέσανε υπό κατοίκον περιορισμό και διορίσανε τον ως αρχιεπίσκοπο τον Δαμασκηνό. Λοιπόν, δεν αποκαταστάθηκε ποτέ αυτός ο άνθρωπος. Ναι. Υπέργυρος, πέθανε λίγο μετά. Δεν μιλάμε για τον Δαμασκηνό, για τον Χρύσανθο. Οπότε τι έγινε σε αυτή την υπόθεση? Προς τη μήνυση αρχιεπίσκοπη, γιατί τότε ακόμη υπήρχαν μητροπολίτες οι οποίοι είχαν συμμετάσχει στον αντιφασιστικό αγώνα, έβγαλε μια πολύ ωραία ανακοίνωση που λέει ότι οι διαφορές μας με τον Πάπα ή με τον Παπισμό δεν έχουν να κάνουν μόνο σε επίπεδο θεολογικό το φιλιόκβε, λοιπόν, αλλά είναι βαθύτατα κοινωνικό και οικονομικό και εθνικό. Λοιπόν, το οικονομικό είναι προφανές, αλλά τότε ακόμη δεν είχαν ακόμη. Το οικονομικό είναι το σήμερα. Έτσι αλλιώς το σήμερα, και το τελευταίο, αλλά δεν είναι αμεληταίο, είναι πρώτιστο, είναι η εκκλησιαστική περιουσία. Η εκκλησιαστική περιουσία ανήκει στο λαό πολύ δε περισσότερο όταν αυτή τη στιγμή πολλοί κόσμος κάτω από το βάρος της υπέρογκης φορολογίας, ξέρω πάρα πολλές προσωπικές περιπτώσεις, γράφουν την περιουσία τους, την εκείνη την περιουσία τους στην εκκλησία. Δυστυχώς φτάσαμε ξανά όπως εκείνη την εποχή του Σουλτάνου, που γράφανε στα μοναστήρια την περιουσία τους για να τη γλιτώσουν από τα χαράτσια του Σουλτάνου. Με τον ίδιο τρόπο πολλοί κόσμος που βρίσκεται πλέον στο τέλος της ζωής, πώς να το πούμε, στη δύση της ζωής του, λοιπόν, περνάνε την περιουσία τους, γιατί εδώ και τα παιδιά σου ακόμη δεν θέλουν πλέον, αν έχει μια κάποια κίνητη περιουσία, κατά το βάρος των φόρων στην εκκλησία, για να τη γλιτώσουν. Και τώρα τι συζητάνε? Συζητάνε εν κρυπτό και εν αγνία και των πιστών αλλά και του ελληνικού λαού συνολικότερα, το πώς η εκκλησία θα περάσει την περιουσία του στο υπερταμείο ή στην Bad Bank, προκειμένου να κάνει, να γίνει η νέα κεφαλοποίηση των τραπεζών. Άρα λοιπόν σε αυτό το σημείο, Δημήτρη, να επισημάνουμε ότι δεν είναι αθώα η συζήτηση που άνοιξε για το διαχωρισμό κράτους εκκλησίας. Προφανώς και η στόχευση ως μία σειρά ακόλουθων βημάτων είναι ότι πρέπει να αναδειχθούν στη χώρα όλες οι ανύπαρκτες πολυπολιτισμικές διαφορές που δεν υπάρχουν. Η χώρα να αρχίσει να σπάει, να χάνει τη συνοχή της που είχε, όπως και στην ημερίδα για τα εθνικά ζητήματα τα οποία αναδείξαμε. Όλα εκείνα τα σημεία που ο ελληνικός λαός πάταγε γερά, είχε πλάτη, ένιωθε δηλαδή σταθερά να κρατηθεί στα πόδια του, από κάπου να βαστιχτεί όταν βίωνε μια κατάσταση στην οποία ήταν αφόρητη, που ένας από αυτούς είναι η πίστη του. Φυσικά. Την οποία εγώ δεν πρόκειται να την κρίνω, τελείως αυτή είναι η πίστη του καθενός ατομικά. Άρα είναι το κομμάτιασμα όλων εκείνων των στηριγμάτων που έχει μέσα από την ανάδειξη ότι υπάρχουν πολυπολιτισμικές διαφορές, υπάρχουν διαφορετικές μειονότητες, δεν είναι άμυρο ευθυνών, ούτε τόσο αθώο το καινούργιο ψήφισμα, αυτό που πάει να προωθήσει ο ΙΕ, που με παραπέμπει εμένα στο ρόλο που έπαιζε η κοινωνία των εθνών, τον ύποπτο, την ίδια εποχή. Ολισθαίνει ο ΙΕ με αυτό το πράγμα περί της προστασίας των μειονοτήτων, που έχει καθαρά οικονομικά κίνητρα. Ναι. Μην παρεξηγηθούμε. Οι προστασίες των μειονοτήτων και η ελεύθερη μεταφορά τους ή να πηγαίνουν από τον ένα τόπο στον άλλον απλώς δημιουργεί φτηνό εργατικό δυναμικό. Ναι, ναι. Έτσι. Πάνε λοιπόν να σπάσουν όλα εκείνα τα εχέγγυα που ο ελληνισμός, το ελληνικό έθνος, να χρησιμοποιούμε τον όρο χωρίς φόβο, χωρίς να ντρεπόμαστε, μπορούσε να στηριχτεί για να δώσει τους αγώνες για την ελευθερία του, την ανεξαρτησία του και την υπεράσπιση των δικαίων του. Ένα είναι το κομμάτι αυτό. Και το δεύτερο, ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ενώπιση του υπερταμείου, που έχουν περάσει σχεδόν όλα τα ακίνητα του ελληνικού κράτους στο υπερταμείο, να ξεκαθαριστεί με συμφωνία εκείνα τα ακίνητα τα οποία είναι αμφισβητούμενα μεταξύ κράτους και εκκλησίας. Σωστό. Αυτό είναι για να ξέρει τι θα πάρει το υπερταμείο με τη συνένεση της εκκλησίας,
ακριβώς για να μην έχουν μια νομική αμφισβήτηση στο μέλλον, που επειδή ακριβώς ο ένας ο οποίος θα αμφισβητεί θα είναι η ίδια η Εκκλησία, θα έχει ένα άλλο ηθικό βάρος και ένα άλλο περιεχόμενο και δεν θέλουν να μπλέξουν, δεν θέλουμε να μπλέξουν σε αυτή την ιστορία. Και σε ένα αντάλλαγμα τουλάχιστον από αυτά που διαβάζουμε, ιδιαίτερα στον ξένο τύπο, γιατί δυστυχώς ο ελληνικός τύπος δεν ασχολείται με τα ζητήματα αυτά σε βάθος, δεν αποκαλύπτει δηλαδή στοιχεία, γιατί αυτό το πράγμα γίνεται συζήτηση εν κρυπτό. Έτσι. Δεν έχουμε καμία επίσημη τοποθέτηση ούτε της κυβέρνησης ούτε της Ιεράς Συνόδου. Και αυτό είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή τι είναι, ούτε το κογκλάβιο. Τουλάχιστον το κογκλάβιο έβγαζε μαύρο ή άσπρο καπνό. Δηλαδή ούτε αυτό το πράγμα, δεν ξέρουμε γιατί πράγμα συζητάμε. Να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν ότι από αυτά που διαβάζουμε στον ξένο τύπο, η όλη ιστορία είναι το εξής, ότι το αντάλλαγμα που δίνουν οι δανειστές διαμέσου της κυβέρνησης στην εγχώρια εκκλησία, για μένα τίθεται θέμα πλέον για το αν αυτή είναι η ελληνική εκκλησία, εάν μετεξελιχθεί έτσι. Mm-hmm. Έτσι, γιατί καταργεί το θεμελιώδη νόμο από την εποχή του 1835, του αυτοκεφάλου. Καταργείται πλέον σε αυτή την ιστορία. Και αυτό είναι πεδίο δόξης λαμπρών, πρώτα εκεί για αυτούς που πιστεύουν στην Ορθοδοξία. Και εκεί αποδεικνύεται αν είσαι όντως ή όχι σε τι πιστεύεις. Και δεν είσαι τίποτα άλλο παρά υποχείριο κοσμικών και απόκοσμων δυνάμεων. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν και λέμε ότι αυτό το πράγμα που το αντάλλαγμα είναι η επιχειρηματικότητα της Εκκλησίας. Δηλαδή να αναπτυχθεί η επιχειρηματικότητά της. Δηλαδή να γίνει Εκκλησία ΑΕ. Με συγχωρείτε, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, παπισμός. Αυτό το πράγμα, το να μου πουλάς συγχωροχάρτη στην Εκκλησία και να μου τα παίρνεις από εκεί, λοιπόν, και να εκμεταλλεύεσαι την πίστη του απλού ανθρώπου, μόνο και μπορεί να τα παίρνεις που τώρα, το κάνουν και ξεσηκώνεται ο κόσμος. Δηλαδή και ήδη ο λαϊκός κλήρος κατά κύριο λόγο, αλλά και πολύ και ξεσηκώνεται ο κόσμος, και δικαίως σε αυτή την ιστορία. Θα μου το κάνεις και επίσημα. Χωρίς τη δυνατότητα παρέμβασης του κράτους πλέον. Που θα, ούτε το κράτος και ούτε το πολίτη. Και με, επίσημη επίσημη βούλα. Ναι, ως πιστός πια. Βεβαίως. Θα μπορούσε θα θεωρήσεις... να παραπονεθεί στην Εκκλησία και ως Έλληνας πολίτης. Όχι. Όχι. Απέναντι σε αυτό το θεσμό. Οπότε θα έχουμε, ας πούμε, ένα κικαιώνα απίστευτων παραβιάζων. Να μην ξεχνάμε ότι σε πάρα πολλές χώρες ο παπισμός έχει στιγματιστεί από την παιδοφιλία. Έχει γίνει ολόκληρος μηχανισμός, βιομηχανία παιδοφιλίας. Αναγκάστηκαν δύο πάπες να ζητήσουν συγγνώμη. Και ο τωρινός και ο προηγούμενος για το ζήτημα της παιδοφιλίας. Αλλά αυτό δεν αλλάζει από την άποψη, γιατί έχει να κάνει με τη δομή. Δεν έχει να κάνει με τα πρόσωπα των ιερέων που το κάνουν την παραβατική του συμπεριφορά. Έχει να κάνει με τη δομή. Όταν είσαι κάτω σε κράτος. Που το επιτρέπει. Που το επιτρέπει και το ενθαρρύνει, αν θέλεις. Και το αναπαράγει με τις λογικές που υπάρχουν. Από εκεί και πέρα λοιπόν, εάν θέλουμε τη διακλησία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχουμε τέτοια λογική. Αν λοιπόν οι άθεοι θέλουν μια τέτοια εκκλησία, να ξαναγυρίσουμε δηλαδή στο θρησκευτικό μεσαίωνα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τότε σημαίνει ότι στην πράξη καταργούν το αυτοκέφαλο και το αυτοδιοίκητο της ελληνικής εκκλησίας. Γιατί η ελληνική εκκλησία εκεί στηρίχτηκε. Το αυτοκέφαλο και το αυτοδιοίκητο της. Παραβιάστηκε ενίοτε πολλές φορές και όλα αυτά και από το κράτος αλλά και από την ιεραρχία. Αλλά ρε παιδιά, δεν σημαίνει ότι επειδή παραβιαζόταν συστηματικά έτσι και διαμορφώθηκε ένα καθεστώς δεσποτοκρατίας προς όφελος και της κοσμικής εξουσίας, θα πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε λογικές πατριαρχίου και οικουμενισμού. Όχι δηλαδή. Εάν πάμε σε αυτές τις λογικές λοιπόν, καταργείται και χτυπιέται το έθνος και στην πλευρά ακριβώς αυτού του σκεπτικού του συναισθήματος. Και για να μην πούμε τίποτα, γιατί έλεγα προηγουμένως για το Μάρξ, έχει στείλει και ένας φίλος ένα πολύ αναλυτικό. Αγαπητέ μου φίλε, δεν μπορώ να το διαβάσω. Που έχεις διαβάσει για το Μάρξ και το σκεπτικό του συνέστημα, αλλά να ξέρουμε το απλό. Ο Χιούμ ο ίδιος, μιλώντας για το λαό, για το λαό του εμφυλίου, του αγγλικού εμφυλίου στα 1648-49, έλεγε το εξής, ότι όταν μιλάμε για το θρησκευτικό συνέστημα ενός λαού, μιλάμε πάντα για το αίσθημα της ελευθερίας και της διεκδίκησης αυτών που έχει ο πλούσιος για τον ίδιο. Διαμέσου. Και άρα δεν μιλάμε για το κατεστημένο σύστημα της Εκκλησίας. Μιλάμε για την ανάγκη του άλλου να λυτρωθεί μέσα από τον τρόπο. Και γι' αυτό κάθε λαός, όταν μπαίνει στην κοινωνική πάλι, όταν αρχίζει να διεκδικεί κοινωνικά και πολιτικά αιτήματα,
έρχεται και τα διεκδικεί με όλο το φορτίο της παράδοσης του. Όχι απογυμνωμένος από την παράδοση και την κοινωνική του, την ψυχολογία του, την ψυχοσύνδεσή του κτλ. Αυτή είναι η διακριτότητα του λαού και των κοινωνικών του στρωμάτων και τάξεων που απαρτίζουν τον λαό από τον αστό. Ο οποίος αστός διεκδικεί διαμέσου της αγοράς αυτά που του ανήκουν. Είτε με τη μορφή των δικαιωμάτων, είτε με τη μορφή των κερδών. Ο λαός δεν διεκδικεί μέσω της αγοράς, αλλά μέσω της ιστορίας του. Της ιστορίας του, της παράδοσής του, της τέχνης του, της κουλτούρας του. Που η πίστη στη συγκεκριμένη. Που το θρησκευτικό του συνέστημα το βοηθά να παλέψει για τη ζωή. Το είπαμε, δεν είχε ποτέ ο Έλληνας μία σχέση διαμεσολάβησης για τον παράδεισο με τη θρησκεία του, με την εκάστοτε θρησκεία του, αλλά και με τον χριστιανισμό να διαμεσολαβήσει έτσι ώστε να κερδίσει την δεύτερη ευκαιρία στον παράδεισο, γιατί ομολογεί ότι εδώ πέρα τα έκανε μαντάρα. Να τον βοηθήσει να ανταπεξέλθει στη ζωή του και στην καθημερινότητά του. Αυτή ήταν η πίστη του ανθρώπου. Μπράβο. Ναι, ήταν η προσπάθεια υπέρβασης της κατάστασης που είχε εκείνη τη, που αντιμετώπιζε εκείνη τη στιγμή. Αλλά με δικές του δυνάμεις τελικώς. Με τους δικούς του, βέβαια. Αλλά με τη βοήθεια, την ψυχική, ήταν ψυχική βοήθεια την οποία ζητούσε. Και οι λεγόμενες κατώτερες τάξεις, όπως τις ονόμαζαν ιστορικά και που, αν θέλετε, αυτό υπερεύει η έννοια λαός. Ότι δεν είμαστε the lower orders, όπως λεγόντουσαν στην Αγγλία του 17ου μέχρι και του 18ου αιώνα. Λοιπόν, η έννοια λαός αυτό ανέβασε. Γι' αυτό και την έκανε συνώνυμο με το έθνος. Πλέον δεν ήταν κατώτερες τάξεις. Λοιπόν, οι κατώτερες τάξεις μπαίνουν στην ιστορία με τους δικούς τους όρους. Με τους δικούς τους όρους. Δεν μπαίνουν στην ιστορία ούτε με. Αν θέλετε διαφορετικά, δεν παράγουν φιλοσοφία, ούτε πολιτική σκέψη, ούτε πολιτικά προγράμματα. Δανείζονται. Για να αντιμετωπίσουν τα κοινωνικά τους προβλήματα. Και όταν δεν υπάρχει επαρκής πολιτική σκέψη ή πολιτική φιλοσοφία ικανή για να δανειστούν οι μάζες ώστε να εκφράσουν τα κοινωνικά τους προτάγματα και τα προβλήματα που θέλουν να λύσουν, που είναι μπροστά τους, γιατί δεν κινούνται με βάση οραματικά προβλήματα, αλλά το τι είναι μπροστά τους και τι να το λύνουν, το δανείζονται από τη θρησκεία. Πιέζει η καθημερινότητα. Πρέπει να λυθεί. Και από κάπου πρέπει να λυθεί. Βοήθεια. Πρέπει να λυθεί. Όταν εσύ δεν μπορείς, δεν μπορώ να μιλήσω από πουθενά αλλού, γιατί αν θέλεις, δεν μπορώ να μιλήσω με την έννοια του αφηρημένου δικαιώματος. Εγώ ζω, σήμερα ζω, αύριο δεν ζω. Έτσι. Προσπαθώ να το πάρω από εκεί που το παίρνω, σαν λαός. Γι' αυτό και μια πολύ ωραία έτσι, διατύπωση ήταν ένας φιλόσοφος του 19ου αιώνα, ο Κόμπετ, ο Βίλιαμ Κόμπετ, έλεγε ότι καλείς το λαό σε παράταξη μάχης να δώσει για σένα τη μάχη, και το έλεγε για τους βουλευτές του Βρετανικού Κοινοβουλίου που τότε ήταν σε σύγκρουση με το στέμα για τη μεταρρύθμιση του 1830. Λοιπόν, όταν καλείς το λαό να δώσει τη μάχη, να ξέρεις ότι ο λαός θα έρθει σε παράταξη μάχης. Και η παράταξη μάχης είναι σύμφωνα με την εθνική του ή φυλετική του συνείδηση. Είναι σύμφωνα με τις σκεφτικές του πεποιθήσεις. Είναι σύμφωνα με την κοινωνική του διάταξη ή ταξική διάταξη. Έτσι παρουσιάζεται στο προσκήνιο ο λαός. Και όχι σαν άθεσμα. Με το σχεδιασμό όλων. Μπράβο. Και όχι σαν άθεσμα ατόμων. Όπως παρουσιάζεται ο αστός. Ο καθένας για την πάρτη του. Ο λαός μας και ο λαός μας και όλοι οι λαοί, με βάση τη δική τους κουλτούρα, τη δική τους παράδοση, παρουσιάζονται σε σχηματισμό μάχης. Και ο σχηματισμός μάχης πρέπει να έχει τα δικά του στοιχεία. Με βάση τον τρόπο που κατανοεί ο ίδιος που θα πρέπει να κατέβει. Τα δικά του στοιχεία συνοχής. Συνοχής. Που εξασφαλίζει έτσι τη δυνατότητα του να κερδίσει. Έτσι. Και γι' αυτό κιόλας, όποιος έχει διαβάσει τον αγγλικό εμφύλιο, καλό θα ήταν να διαβάσετε. Δυστυχώς δεν τον έχουμε, δεν τον ξέρουμε. Στην Ελλάδα δεν έχουμε σοβαρή βιβλιογραφία για τον αγγλικό εμφύλιο. Και εγώ θεωρώ ότι η δική μας επανάσταση, η Επανάσταση Παλιγενεσία, ταιριάζει περισσότερο στον αγγλικό εμφύλιο παρά στις παρακαταθήκες της Γαλλικής Επανάστασης. Και το ενδιαφέρον σε αυτό το εμφύλιο, όταν οι στρατολόγοι του Κρόμουελ τρέχανε στα χωριά και τους λέγανε, ξέρεις, για τα δικαιώματα του κοινοβουλίου κτλ. Κοινοβούλιο για το χωριάτι. Ήταν ίσον φορολογία. Ποτέ δεν απέθαινε για το κοινοβούλιο. Όμως όταν οι στρατολόγοι του κατεβήκανε και μιλήσανε για την οικογένεια, για τη δυνατότητα να μην σε εξαναγκάζουν να σε παίρνει ο άρχοντας και να σε εξαναγκάζει να τον δουλεύεις για αυτόν τσάμπα,
ή να μην στατολογεί ο βασιλιάς όποτε γουστάρει ή να σου επιβάλλει αυθαίρετα φόρους χωρίς να έχεις εσύ άποψη. Τότε οι μάζες κατέβηκαν και με τον τρόπο που συγκροτιόντουσαν οι ίδιοι όταν πολεμούσαν την όποια απειλή, συγκρότησαν τον New Model Army, τον νέο τρόπο οργάνωσης στρατού του κοινοβουλίου που συνέτρεψε τον επαγγελματικό στρατό του βασιλιά. Θέλω να πω δηλαδή ότι έτσι κατεβαίνουν οι μάζες. Κατεβαίνουν ξεκινώντας πρώτα από την εθνική τους ταυτότητα, από τον τρόπο που την προσδιορίζουν οι ίδιοι, και με τον τρόπο αυτό δίνουν τη μάχη τους. Γι' αυτό και έλεγα, και το έλεγα και στο, δεν ξέρω αν έγινε κατανοητό και στην ημερίδα, ότι το έθνος είναι η πρώτη ταξική κραυγή του λαού στην ιστορία. Η δυνατότητα να διεκδικήσει ισότιμη, τουλάχιστον με την κυρίωση, οργανωμένα διεκδίκησε από την εξουσία, είτε μερίδιο, είτε τουλάχιστον ισότιμη μεταχείριση. Εγώ δεν είμαι στον πάτο, είμαι ισότιμο και από μένα εξαρτάσαι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι η πρώτη ταξική κραυγή, το πρώτο ταξικό. Κουβαλώντας τις εν μέρει αντιθέσεις τους οι δυνάμεις. Φυσικά. Αλλά σε μια σχέση ειρήνευσης που καθορίζουν ένα μήνυμο συμφερόντων και ένα στάτους. Η κάθε κοινωνική δύναμη μέσα έφτανε σε διαφορετικό βάθος το ίδιο. Αλλά είναι το πρώτο ταξικό τους αίτημα. Γι' αυτό και δεν μπορώ να ακούω αυτό το παλαβό. Άλλο το εθνικό, άλλο το ταξικό. Είναι το παλαβό. Λοιπόν. Ναι, σας ακούμε. Ναι, κύριε Καζάκη, εσείς? Ναι, ο ίδιος. Ναι, την καλησπέρα μου, Χαρίλαος είμαι, την καλησπέρα μου από τη Σουηδία, τι κάνετε? Καλά. Απλά πήρα να ευχηθώ καλό 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο, τη συμπαράστασή μου και την υποστήριξή μου. Ευχαριστώ πολύ. Και να ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μας δίνετε, τέλος πάντων, στους μόνιμους κατοίκους του εξωτερικού να μπορέσουν να παρευρεθούν στο συνέδριο. Ωραία. Φυσικά. Οπότε θα τα πούμε και από κοντά. Βεβαίως. Ναι, βεβαίως. Παίρνουμε το αεροπλάνο και ερχόμαστε. Ωραία. Να είστε καλά, καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και θα τα πούμε. Έγινε. Άδειο. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε, έτσι έχουμε πιάσει το τελευταίο μισάωρο, να πούμε επίσης ότι εντάξει, αύριο μπορούμε να συζητήσουμε για τον Brexit και για αυτήν την ιστορία, γιατί θέλει μια συζήτηση. Η συμφωνία δεν είναι τα 40 εκατομμύρια που θα δώσουν. Δεν παίζει κανένα ρόλο. Το παιχνίδι παίχτηκε σε βάρος της πολιτικής νομιμότητας στη Βρετανία. Ποιος έχει το συνταγματικό προνόμιο να αποφασίζει στη Βρετανία? Και εδώ πραγματικά για πρώτη φορά ο λαός διεκδίκησε το δικαίωμα καθοριστικά να αποφασίζει και το αρνούνται αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση. Και για πρώτη φορά η κυβέρνηση και το κοινοβούλιο ενδεχομένως να έρθει σε σύγκρουση και με τον βασιλικό θεσμό, ο οποίος είναι υπέρ του Brexit. Το ενδιαφέρον σε αυτό το ζήτημα δεν είναι τα 40 δισεκατομμύρια, είναι ότι αποσυντήθηκε ολόκληρο το πολιτικό σύστημα, το οποίο έχει επιλέξει στρατόπεδο, υποστηρίζει το City. Η όποια διαπραγμάτευση έγινε από εκ μέρους της κυρίας May ήταν για το City. Τίποτα άλλο δεν την ενδιαφέρει. Ούτε για την απασχόληση, ούτε για τα δημοσιονομικά της χώρας, της Βρετανίας δηλαδή, ούτε οτιδήποτε. Μόνο για το City. Πώς θα καλύψει τα κενά του το City. Αλλά να το συζητήσουμε και το πώς έγινε, για να καταλάβουμε το πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα και το πώς προσπάθησαν και μάλιστα. Όλη η διαπραγμάτευση έγινε με μόνο σκοπό να δημιουργηθεί τέτοια κατάσταση στη Βρετανία, τέτοια σφιχτική κατάσταση στη Βρετανία, ώστε ακόμη και αυτοί που ψήφισαν υπέρ του Brexit να αναθεωρήσουν τη θέση τους σε αυτή την ιστορία και ενδεχομένως να γίνει πραξικόπημα με νέο δημοψήφισμα, όπου να περάσει το ναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή τέλος πάντων με μια ειδική μορφή. Το οποίο δεν το αποκλείει, δεν έχει αποκλειστεί ακόμη, αν και θα είναι συνταγματικό πραξικόπημα πρωτοφανές για τα βρετανικά δεδομένα, έτσι, και τον κοινοβουλευτισμό τους. Λοιπόν, να πούμε καταρχάς, μας ρωτάνε ένα σχόλιο για τις μαθητικές καταλήψεις ενάντια στη Συμφωνία των Πρεσπών. Είναι αυτές οι καταλήψεις εθνικιστικές και φασιστικές? Λοιπόν, καταρχάς να πούμε κάτι. Στις καταλήψεις που τουλάχιστον βλέπουμε, δεν τις ξέρουμε από πρώτο χέρι, σε αυτή την ιστορία, τι κάνει κάτι φασιστικό ή εθνικιστικό? Καταρχάς, ακόμη και εθνικιστική να είναι μια θέση, δεν είναι απαραίτητα να είναι φασιστική.
Λοιπόν, ο φασισμός είναι άλλο πράγμα από τον εθνικισμό, να μην τα μπερδεύουμε και να μην κάνουμε τέτοιες ισοπεδωτικές τοποθετήσεις. Το πρόβλημα δεν είναι κατά τη γνώμη μου καταλήψεις. Δεν ξέρω, Φώτη, για σένα. Εγώ καταρχάς θέλω να πω εδώ πέρα ότι να αφήσουμε τους μαθητές, αν πραγματικά πιστεύουμε στη δημοκρατία, να κάνουν ό,τι νομίζουν. Δεν είναι καταλήψεις. Έτσι. Οπωσδήποτε, μόνο ελπιδοφόρο είναι το ότι οι μαθητές ξεκινάνε έχοντας σαν διαμαρτυρία ένα ζήτημα που αφορά τη χώρα. Είναι ένα εθνικό ζήτημα. Ναι. Ποιος άλλος κινητοποιείται για αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα αφορά όλους εμάς, εάν θα αφήσουμε τα ναζιστικά στοιχεία να εκμεταλλευτούν αυτό το πράγμα. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Έτσι. Αυτό είναι το ζήτημα. Είναι το ζήτημα. Λοιπόν. Ή θα εγκολπωθούμε και θα κατανοήσουμε ότι δεν είναι φασίστας όποιος υπερασπίζεται την πατρίδα του ή όποιος διαφωνεί για την συμφωνία των Πρεσπών. Όπως κάποτε ήταν τα συλλαλητήρια για την ένωση με την Κύπρο. Ήτανε φασίστες το 1950 του 50. Όχι, τότε ήταν φασίστες ενάντια. Όλοι οι φοιτητές και όλοι οι μαθητές οι οποίοι. Κάνανε καταλήψεις πάλι. Κάνανε πάλι καταλήψεις. Λοιπόν. Εγώ δεν βλέπω συνθήματα τουλάχιστον από τα δημοσιεύματα που να τα μπορώ να τα χαρακτηρίσω φασιστικά ή εθνικιστικά με, με το κακό πρόσημο. Γιατί υπάρχει και ο αντιπεριαλιστικός εθνικισμός που ρε παιδιά, αν μη τι άλλο, μπορεί να είναι εθνικισμός, αλλά είναι σύμμαχη. Θέση. Δηλαδή το να πεις ενάντια στη συμφωνία των Πρεσπών, ακόμη και από εθνικιστική σκοπιά να το πεις, έχεις δίκιο. Δηλαδή γιατί σου επιβάλλουν εθνοφιλετικά πρότυπα, λογικές εθνοφιλετισμού και μειονοτήτων που μας οδήγησαν στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Είναι λογικό να το δεχτείς αυτό. Αλλά οποιαδήποτε άποψη και να έχεις για το όνομα των Σκοπίων. Οποιαδήποτε άποψη και να έχεις. Και εγώ πρώτος είπα ότι ρε παιδιά, το λιγότερο που απασχολεί στη συμφωνία των Πρεσπών είναι το όνομα. Το λιγότερο μου απασχολεί. Όλα τα άλλα είναι που είναι μέσα, που είναι ατομική βόμβα για τα Βαλκάνια, για τη χώρα μας συνολικά. Θα μπλέξουμε άγρια σε αυτήν την ιστορία. Άρα, το γεγονός ότι κινητοποιείται κόσμος για αυτήν την ιστορία, θετικά κινητοποιείται. Από εκεί και πέρα, το τι περιεχόμενο θα δοθεί, όπως και στα συλλαλητήρια άλλωστε, το ποιος και το ποιος είναι αντικείμενο μάχης. Τώρα, αντικείμενο μάχης όμως, όχι με αντικαταλήψεις. Αυτές είναι λογικές, συγγνώμη, διχασμού του κόσμου, είναι τακτικές ταγμάτων εφόδου, αυτός είναι ο φασισμός. Αυτές είναι οι φασιστικές πρακτικές. Αυτός είναι ο φασισμός. Έτσι. Να προσπαθείς να κάνεις αντικατάληψη ή αντιδιαδήλωση ή αντισυλλαλητήριο. Τι λογικές είναι αυτές. Καταρχάς, αυτό είναι ένα φρούτο που μας το έφεραν από την Ευρώπη. Δεν το είχαμε εμείς σαν λαός. Όταν στο Μεσοπόλεμο υπερασπιζόντουσαν τις συνοικίες οι δημοκρατικές δυνάμεις από φασιστικές οργανώσεις που τότε πηγαίναν και καίγανε τους πρόσφυγες, τους μικρασιάτες από τα μικρασιάτικα που πηγαίνανε 3Ε και άλλες φασιστικές οργανώσεις και τους καίγανε, υπερασπιζόντουσαν, κατεβαίνανε κάτω και τους υπερασπιζόντουσαν, γιατί υπήρχε αντικείμενο υπεράσπισης. Δεν κάνανε διαδήλωση στους χαλιβδόχρανους ή τα 3Ε που πήγε τότε. Δεν κάνανε αντικατάληψη ή αντιδιαδήλωση. Πας μέσα στον κόσμο και προσπαθείς να, πώς να το πούμε, να του φυτέψεις ή να τον βοηθήσεις να κατανοήσει σε ποιο βάθος πηγαίνει που είναι το πρόβλημα. Ότι δεν είναι μόνο όχι στη συμφωνία των Πρεσπών, αλλά πρώτα και κύρια όχι στην κατοχή της πατρίδας. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα για να του βαθύνεις και να του πλατείνεις το. Και στο κάτω βάθος, εδώ έγινε ολόκληρο συλλαλητήριο, ρε παιδιά. Πώς το να είναι, την Τετάρτη είχαμε. Χθες, ναι. Τρελαθούμε, είχαμε πανελλαδική απεργία και πετυχημένη. Και πετυχημένη για χρόνια τώρα. Για τα τελευταία χρόνια, πήγε πετυχημένη τα τελευταία χρόνια. Έτσι. Πέστε μου, ποια από τις πολιτικές δυνάμεις που δεν είναι εθνικιστικές ή φασιστικές έθεσε ένα θέμα συνολικά. Καθόντουσαν και μιλάγανε, λες και είμαστε σε μια ομαλή κατάσταση και οι διεκδικήσεις τους απευθύνονται στην κυβέρνηση και στον υπουργό. Ο τελευταίος τροχός αμάξης αυτή τη στιγμή στο καθεστώς είναι ο υπουργός και η κυβέρνηση. Οι μόνοι που δεν αποφασίζουν. Καλύτερα να γινόταν διαδήλωση στην Αλεξάνδερ Πλάτς στο Βερολίνο, πιο αποτελεσματική θα ήταν απέναντι στη γερμανική κυβέρνηση. Γιατί αυτοί αποφασίζουν, έχουν μεγαλύτερο λόγο από αυτήν την ιστορία. Και αντί να βάλουν το βασικό ζήτημα, αυτό που βάζανε και οι απεργίες στην ναζιστική κατοχή. Γιατί στην ναζιστική κατοχή γίνανε πολλές απεργίες Ελλήνων εργαζομένων από δημόσιους υπαλλήλους ή άλλους. Βεβαίως βάζανε τα προσωπικά τα ζητήματα, τα τρέχοντα, για το ζήτημα επιβίωσης.
το πόσο θα είναι το λάδι, το πόσο θα δίνουν στο ψωμί και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά πρώτα και κύρια φροντίζανε να δηλώνουν πρώτα και κύρια ότι η χώρα μου είναι υποκατοχή. Εγώ δεν το δέχομαι αυτό με τίποτα. Και παλεύω μέσα από την επιβίωσή μου να δημιουργήσω προϋποθέσεις ανατροπής αυτής της κατοχής. Αυτό ήταν το απειριακό κίνημα της κατοχής. Και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά με το σήμερα. Και καθόμαστε τώρα και λέμε για τους μαθητές που έστω και με επιδερμικό τρόπο βάζουν το ζήτημα αυτό το πράγμα. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Και ποια είναι η διαφορά από εκείνο που λέγαμε το 2007 με τον Γρηγορόπουλο που τους ξεσήκωσε μια δολοφονία ενός παιδιού. Δηλαδή δεν πρέπει να ξέρουμε να αρχίσουμε. Και ποια είναι η διαφορά από τους αντικαταληψίες με εκείνους που λέγανε τότε, α, ξέρεις ο Γρηγορόπουλος ήταν κολόπεδο. Και καλά κάνανε και τους σκοτώσανε. Ποια είναι η διαφορά, ρε γαμώτο. Επί της ουσίας ποια είναι η διαφορά. Όχι στα πρόσημα, ότι τότε ήταν οι φασίστες και ο ακροδεξίοι και τώρα είναι οι επαναστάτες. Και όταν εδώ πέρα, συγγνώμη, πρωτοβουλία για συντονισμό σχολείων και μαθητών Αθήνας, τα οποία συμμετέχουν πάνω από 20 σχολεία, δεν υπάρχει περίπτωση να συμμετέχουν 20 σχολεία, 100%. Και λέει οι μαθητές να σηκώσουν κεφάλι απέναντι στο τέρας του φασισμού και του εθνικισμού. Είμαστε σοβαροί. Ποιοι είναι αυτοί, από πού έρχονται? Εδώ δημιουργείς και αντίπαλο εκεί που δεν υπάρχει. Έλατε. Εδώ δημιουργείς και αντίπαλο, ναι, χωρίς να το. Τους χαρίζει στο φασισμό τα παιδιά. Κάνα μαμά και πώς να ασχοληθούν τα παιδιά με την πολιτική και το ζήτημα της πατρίδας. Και τώρα που κάνουν ένα βήμα, εμείς κάθομαστε και λέμε ότι είναι φασίστες. Όχι εμείς. Ότι είναι φασίστες. Σοβαρολογούμε τώρα. Ποιος είναι φασίστας? Αυτός που καταγγέλει τους άλλους επειδή διαφωνούν μαζί του? Ή ο άλλος που σηκώνει ένα σύνθημα και προσπαθεί να παλέψει για αυτό το πράγμα που πιστεύει? Αυτόν που κατεβαίνει στον δρόμο, παίρνει το ρίσκο και κάνει μια σύγκρουση για αυτό που πιστεύει, του βγάζω το καπέλο. Ακόμη και όταν δεν δέχομαι αυτό το. Δεν συμφωνώ με το αίτημά του. Μιλάμε για τον απλό κόσμο, πάντως για τους μαθητές. Ενώ αυτόν που θεωρεί ότι πρέπει να σταθεί απέναντι γιατί διαφωνεί με το αίτημα και τη λογική και του χαρίζει στον φασισμό ή στον κομμουνισμό. Γιατί η λογική σε χαρίζει στον φασισμό είναι η ίδια λογική της εθνικοφροσύνης και του φασισμού στη δεκαετία του 50 και του 60 που χάριζε κάθε διαμαρτυρόμενο ή εργαζόμενο στον κομμουνισμό. Η ίδια λογική. Και ήταν ταγμάτων ασφαλείας. Ήταν κατάσκοποι κομμουνιστές. Βεβαίως. Τώρα κατάσκοποι. Είναι φασίστες. Ναι, είναι φασίστες τώρα. Λοιπόν, δεν τρεπόμαστε, ρε παιδιά. Δεν μιλάμε βέβαια για τους φίλους που ακούνε, αλλά για αυτούς που γράφουν. Και δεν μου λέτε. Τέτοια ελευθερία έχετε που κάθεστε και γράφετε ανώνυμα κείμενα χωρίς να έχετε την τομπροσύνη να βγείτε δημόσια και να το υπερασπίσετε. Πηγαίνετε εκεί πέρα στις καταλήψεις των παιδιών και πείτε τους, ρε παιδιά, αυτός ο φασισμός δεν κάνει. Γιατί δεν πάτε εκεί? Αλλά καθοδηγητής σας όμως ήταν την ασφάλεια, ήταν το βαθύ κράτος, ήταν τα βαθύτατα κόμματα. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ποιοι λειτουργούν μέσα και πώς τέτοια συνάφεια έχουν. Ή από τις ΜΚΟ, τις περίφημες, που ζουν όλοι. Εγώ ξέρω κόσμο, ρε παιδί μου, που ζουν από αυτήν την ιστορία. Πάρα. Έτσι και τα μεροκάματα που βγάζουν. Αυτοί το παίζουν επαναστάτες. Και τι κάνανε όλοι αυτοί όλα αυτά τα χρόνια, εκτός από το να είναι στην κυβέρνηση και να συνεχίσουν την πολιτική αυτή? Τι κάνουνε? Δεν ντρέπονται? Δεν ντρέπεται 19-20 χρονών? Πόσα χρόνια, παιδιά, 16χρονο, να του λέει ο καθοδηγητής του τι πρέπει να γράψει και να καταγγέλει τους άλλους μαθητές του, οι οποίοι καταγγέλουν ότι είναι φασίστες, αντί να πάει να τους βοηθήσει να μπορούσουν να οργανώσουν καλύτερα τον αγώνα τους και να γενικευτεί αυτό. Οι πρώτοι που ξεκίνησαν τον αγώνα ενάντια στην Ένωση της Κύπρου, με τη Ελλάδα στην Κύπρο, ήταν οι μαθητές με καταλήψεις το 50 και το 51. 1950-1951. Και είχαν νεκρούς τα παιδιά τότε. Πανελλαδικές καταλήψεις. Με νεκρούς. Τότε βέβαια λέγανε ο κομμουνιστικός διάχτελος. Ενάντια στην Ένωση με την Κύπρο, η ασφάλεια και τα αστυνομικά χρονικά της εποχής. Έβερτ, Μανιαδάκης κλπ. Μανιαδάκης ήταν βουλευτής τότε. Αλλά είχε μεγάλη επιρροή στο αστυνομικό σώμα. Λοιπόν, και γράφανε επανειλημμένα ότι όποιος ζητάει την Ένωση της Ελλάδας με την Κύπρο ήταν κομμουνιστής. Και τσακίσανε τα παιδιά. Τώρα, στο όνομα αυτών των ταγμάτων ασφαλείας που εμφανίζονται με το μαύρο του αναρχισμού ή το κόκκινο της αριστεράς,
οι ίδιοι θα πηγαίνουν και θα σπάνε τα κεφάλια των παιδιών που ενδιαφέρονται για την πατρίδα του Καζογράφη με τον τρόπο που ενδιαφέρονται. Ποιος είναι ο φασίστας, ρε παιδιά, για πείτε μου. Γιατί εγώ δεν το διαχωρίζω. Δεν μπορώ να το ξεχωρίσω. Μπορεί να φταίω εγώ. Είναι κατά της παγκοσμιοποίησης η κίνηση των μαθητών ενάντια στις. Της παγκόσμια θεατορία του χρηματιστικού κεφαλαίου, να το πούμε έτσι. Σε κάποιον που μπορεί να καταλάβει αυτό. Δεν νοείται να αναδεικνύει η νεολαία ένα ζήτημα εθνικό το οποίο δικαιούται να το αναδείξει σύμφωνα με την ηλικία της, σύμφωνα με αυτά τα οποία δυστυχώς εμείς τις έχουμε φορτώσει όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ένα παιδί 16 χρόνων έχει μεγαλώσει μέσα στην κρίση. Ήταν 8 χρόνων όταν ξεκίνησε και δεν έχει δει τίποτα περισσότερο από αυτά. Λοιπόν, Να πούμε γι' αυτό, τώρα τι θυμήθηκα. Είναι ο Φραντς Φάνον, ψυχίατρος, φιλόσοφος, επαναστάτης, συμμετείχε σε πάρα πολλά κινήματα ανάμεσα και σε αυτό στην Αλγερία. Δεν είναι Αμερικανός, είναι Γάλλος, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, από τη Μαρτινίκα. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον. Αυτός λοιπόν έχει γράψει ένα από τα πολλά βιβλία που έχει γράψει για την υπεράσπιση του εθνικοπεριθωτικού κινήματος της εποχής του αντιπαικιακού αγώνα δεκαετία του 50 και του 60. Υπεράσπισε τότε το κίνημα υπέρ της μουσουλμανικής μαντήλας στην Αλγερία. Τότε οι Γάλλοι αποικιοκράτες απαγόρευσαν τη μουσουλμανική μαντήλα στην Αλγερία. Και σαν απάντηση, ολόκληρο το κίνημα το αντιπηγιακό φόρεσε μαντήλα. Με πρώτον τον Φάνον, ο οποίος δεν ήταν μουσουλμάνος. Αριστερός, επαναστάτης και τα λοιπά, από την κομμουνιστική αριστερά και όλα αυτά. Και λέει, όταν ο αποικιοκράτης έρχεται και μου πατάει το και μου επιβάλλει να μην φοράω μαντήλα, δεν φόραγε ο ίδιος, δεν ήταν μουσουλμάνος, δεν είναι υπέρ της μαντήλας. Τότε εγώ είμαι υποχρεωμένος να υπερασπιστώ αυτόν που φοράει μαντήλα. Έτσι. Το ίδιο συμβαίνει και με τα παιδιά εδώ. Όταν το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση σου επιβάλλει ότι σου και καλά, αυτό το κρατείο θα το φορέσει, θα στο φορέσω με τον τρόπο που θέλω εγώ, αγνοώντας ακόμη και τον πληθυσμό στα Σκόπια, ποδοπατώντας με τον χειρότερο τρόπο αλλά και τον ελληνικό λαό, το να ξεσηκωθεί ο κόσμος και να πει: όχι, ρε φίλε, δεν το γουστάρω, ρε φίλε. Έστω και με αυτόν τον τρόπο. Το μίζερο, το ότι δεν έχει πολιτικό βάθος, να το πούμε έτσι όπως το έχουμε αναλύσει, είναι καλά κάνει. Ναι, βεβαίως, γιατί είναι. Καλά κάνει. Υπάλληλοι είναι να διευρυνθεί. Να διευρυνθεί και να τσακίσει οποιοδήποτε φασίστα εθνικιστή προσπαθεί να το καπηλέψει. Εκεί μέσα όμως, κάνοντας τον ίδιο τον κόσμο, το λαό και τους μαθητές, κατά κύριο λόγο εδώ πέρα, να μπορούν να προστατεύσουν τον εαυτό τους από αυτούς τους φασίστες και τους εθνικιστές. Όχι να τους χαρίσει τον φασισμό και τον εθνικισμό. Τι πράγματα είναι αυτά, ρε παιδιά. Ακριβώς. Λοιπόν, και επειδή μας έφυγε εδώ πέρα και ένα μια ανακοίνωση του ΚΚΕ που φαίνεται ότι είναι τσικνέ. Έξω οι φασίστες από τα σχολεία και τις γειτονίες μας, η Μακεδονία είναι ελληνική, σημαίνει πόλεμος, σημαίνει εισβολή του ελληνικού στρατού στα Σκόπια, την Αλβανία, την Βουλγαρία και τη Σερβία. Αυτό θέλουν οι φασίστες. Και δείχνει την Μακεδονία, την παλιά Οθωμανική δηλαδή, εδώ πέρα. Εάν αυτό. Προσωπικά δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι τσικνέ. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό το πράγμα. Παιδιά, ειλικρινά με υπερβαίνει. Να είμαστε προσεκτικοί έτσι λιγάκι σε όλα αυτά. Λοιπόν, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Αλλά όποιος το έχει γράψει αυτό το πράγμα. Στην Κινέα θα έπρεπε ο κ. Κουτσούφας να τον πιάσει και τον πετάξουν έξω. Είναι δυνατόν να βγαίνουμε αυτά, να βγαίνουμε τέτοια πράγματα? Είναι δυνατόν να τα λέμε αυτά πράγματα τώρα που θα έπρεπε να σηκώσουμε το ζήτημα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον τρόπο που διαλύουν και διαμορφώνουν και επανατάσσουν όλα τα Βαλκάνια? Τι λέμε, ρε παιδιά, σοβαρολογούμε? Αλλά επιφυλάσσομαι, γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό το πράγμα κυκλοφορεί επισήμως από την ΚΝΕ. Τέτοιο ξεπεσμό δεν μπορώ να το φανταστώ. Ακόμη και εγώ, με την κριτική που τους ασκώ. Ακόμα και να το υπέγραψε ένας με το σήμα. Δεν σημαίνει ότι είναι αυτό το πράγμα. Έτσι. Εντάξει. Απλά να ξέρουμε, γιατί λίγο θέλει να φτάσουμε στο σημείο να εξυπηρετήσουμε τις ξένες δυνάμεις
όπως γινόταν κάθε φορά εδώ πέρα, να βάλουν τον λαό να σφαχτεί μεταξύ τους, είτε τους μαθητές είτε τον υπόλοιπο λαό, όπως θέλουν οι εθνικιστές φασίστες με τους συντρόφους τους στην αριστερά, στην φαινομενική αριστερά. Συντροφάκια είναι, τα ίδια συμφέροντα υπερασπίζονται. Έτσι. Να τον βάλουμε να σφαχτούν μεταξύ μας για να περάσουν τη δική τους πολιτική. Μπράβο μας, ρε παιδιά. Μπράβο μας. Λοιπόν, από εκεί πέρα. Κάποιες άλλες ερωτήσεις. Κάτι ήθελα να ρωτήσω στο μοναδικό κανάλι που σας καλούσαν. Σας έχουν ξανακαλέσει από τότε που έφυγαν οι άλλοι από το ΕΠΑΜ ή σας καλούσαν μόνο και μόνο για να δώσουν δημοσιότητα στους άλλους? Όχι, δεν έχω πάρει κάποια πρόσκληση. Φαντάζομαι ο φίλος εννοεί για το Κόντρα. Όχι, δεν έχουμε πάρει κάποια πρόσκληση σαν ΕΠΑΜ ή εγώ προσωπικά από το Κόντρα. Τώρα, για ποιο λόγο ή οτιδήποτε δεν μπορώ να ξέρω, ούτε. Δεν νομίζω ότι αξίζει τον κόπο, πώς να το πούμε, δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με τους άλλους ή οτιδήποτε, ποια δημοσιότητα δηλαδή, και μόνο το γεγονός ότι βγαίνουν κάπου εκεί πέρα είναι ό,τι χειρότερα, κακό τους κάνει, δεν τους κάνει καλό δηλαδή, δεν είναι θέμα, αλλά νομίζω ότι έχει να κάνει με τη διαμόρφωση γενικά του τηλεοπτικού δικτύου, του τοπίου σήμερα, όπου δραστικά περιορίζεται η οποιαδήποτε άλλη φωνή. Και το βλέπουμε αυτό συστηματικά παντού. Χειροτερεύει η κατάσταση. Ήταν που ήτανε, χειροτερεύει ακόμη περισσότερο. Χθες μας λέει ο φίλος, ο Βασίλης από Θεσσαλονίκη, αναφέρθηκε σε ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, νομίζω, ότι είναι πλαστό το φυλάδιο του ΚΝΕ. Αυτό μου είναι πιο φυσιολογικό να το πιστέψω. Δεν θα μπορούσα να πιστέψω. Ακόμη και τέτοια άποψη να έχει ΚΝΕ, που δεν διάβασα να έχει τέτοια άποψη, με συγχωρείτε. Να λέμε τα σίκα-σίκα και τη σκάφη-σκάφη. Εκεί πέρα που πραγματικά χρειάζεται να του αλλάξει το να δείξει και να έχει αναλύτη κριτική, ναι, αλλά σε αυτό που λένε και κάνουν. Όχι να του φορτώσουμε και άλλα. Δεν είδα να έχει άποψη τέτοια του ΚΚΕ και η ΚΝΕ για τα ζητήματα αυτά. Τώρα, το πώς το χειρίζονται είναι μια άλλη ιστορία για το τι κριτική πρέπει να του κάνει. Αλλά να προσέχουμε λιγάκι να μην βοηθάμε τα τάγματα εφόδου. Έτσι. Παρεμπιπτόντως για τα τάγματα εφόδου. Mm-hmm. Υπάρχει μια πολύ ωραία σειρά, κατά τη γνώμη μου ωραία για το περισσότερο για το κλίμα που αποδίδει, για το Βερολίνο του Μεσοπολέμου της δεκαετίας του 1929-30. Εκεί λοιπόν έχει ενδιαφέρον, ανάμεσα στα άλλα, εντάξει υπάρχουν πολλές μεγάλες ακρότητες, δεν έχει σημασία, το κλίμα έχει ενδιαφέρον για το Βερολίνο. Αυτοί που εισήγαγαν τη λογική των ταγμάτων εφόδου, ήταν οι κομμουνιστές και οι σοσιαλδημοκράτες και όχι οι Ναζί. Στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν την κρατική καταστολή, δημιούργησαν ένοπλες ομάδες περιφρούρησης με στρατιωτικές στολές που είχαν είτε το κόκκινο περιβραχιόνιο ή κάποιο άλλο αναγνωριστικό από τους σοσιαλδημοκράτες και σφάζονταν μεταξύ τους. Αυτό δημιούργησε μια κατάσταση κοινωνική όπου η κοινωνία έκανε αποδεκτό το να υπάρχουν τάγματα εφόδου στους δρόμους και να γίνεται η σφαγή. Έτσι, όταν ήρθαν οι Ναζί με τους ΕΣΑ στην αρχή και μετά με τα ΕΣΕΣ, ήταν δεδομένο στην κοινωνία ότι αυτό ήταν αποδεκτό. Ήταν κάτι το οποίο το έβλεπε. Ήταν η καθημερινή της εικόνα στους δρόμους. Ήταν η κατάσταση που δημιούργησε η ίδια η Βαϊμάρη. Έτσι. Το γεγονός ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα τότε και το Σοσιαλδημοκρατικό, το Σοσιαλδημοκρατικό συμμετείχε τις περισσότερες φορές στις κυβερνήσεις, δεν αντιμετώπισε όπως θα έπρεπε να αντιμετωπίσει την κρατική καταστολή που ήταν αδίσταχτη επί Βαϊμάρης στην Πρωτομαγιά του 1929. Είχαμε 200 νεκρούς στο Βερολίνο από κρατική καταστολή. Ουσία είχαμε ένα συνεχή εμφύλιο. Έτσι, ναι, από το 19 και μετά συνεχώς. Λοιπόν, δεν το αντιμετωπίσεις και το αντιμετώπισες με αυτό, φτιάχνοντας τις δικές σου ομάδες κρούσης όπου κάνανε τρομοκρατικές επιθέσεις. Είτε σε φύλλα προσκύμενος του καθεστώς, είτε τέλος πάντων επιλεγμένος και σε τέτοιες περιπτώσεις σκοτώνεις και ανθρώπους οι οποίοι δεν, πώς να το πούμε, τα χλωρά πάνε μαζί με τα ξερά και δημιουργείς μια κατάσταση τέλειας αποδιοργάνωσης της κοινωνίας, τότε ο μόνος που ωφελείται είναι ο υπόκοσμος. Αυτός ξέρει να δρά και το βαθύ κράτος φυσικά. Και όταν ενώνονται αυτά τα δύο, φτιάχνεις ναζιστικό κόμμα, ναζιστική εξουσία. Λοιπόν, τα λέμε αυτά διότι αυτό το πλαίσιο δημιουργείται σήμερα. Για καλό το κάνανε οι κομμουνιστές και οι σοσιαλδημοκράτες. Περασπίσουν τον εαυτό τους όταν το κάνουν. Αλλά άμα μπούμε σε αυτές τις λογικές, αυτός που θα επικρατήσει είναι ο υπόκοσμος και το βαθύ κράτος.
Αυτοί ξέρουν να χειρίζονται αυτές τις καταστάσεις από σύνδεση κοινωνίας. Άρα τι μας ενδιαφέρει? Μας ενδιαφέρει οι μαθητικές καταλήψεις να διευρυνθούν, να ενισχυθούν και ταυτόχρονα να δημιουργήσουν τα σχολεία, εάν είναι δυνατόν, αυτό που δεν κατάφεραν να το κάνουν εκπαιδευτικοί πριν μερικά χρόνια. Δηλαδή κέντρα ζήμωση στις γειτονιές, κάστρα πολιτισμού και πολιτικού διαλόγου. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Και μέσα από εκεί να διευρυνθεί και να γίνει βάση για μια πολιτική απεργία. Πολιτική απεργία. Όχι για οικονομικά θύματα. Πολιτική απεργία. Να πέσει αυτό το κολοκοινοβούλιο και να το ρίξει ο ίδιος ο λαός. Και θα σας πω εγώ τότε πώς θα, τι πολιτικές εξελίξεις θα έχουμε. Όταν ο λαός αισθανθεί τη δύναμη ότι μπορεί να ρίξει αυτό το καθεστώς. Με μια έννοια, χωρίς να θέλουμε σε καμιά περίπτωση να υποβαθμίσουμε την απεργία η οποία έγινε. Όχι βέβαια. Διότι βεβαίως οι στοχεύσεις της και τα. Ήταν δίκαιη, δεν το συζητάμε. Αλλά εάν το δεις και λίγο διαφορετικά, είναι η πρώτη εισπραξή της εξόδου από τα μνημόνια από τη χώρα. Φυσικά. Θεωρούν αυτές οι ίδιες οι ηγεσίες της ΓΕΣΕΕ και της ΑΔΔ ότι επανήλθαμε στην κανονικότητα. Ναι, οπότε το πάμε, αρχίζουμε πάλι να διεκδικούμε ανεξαρτήτως του καθεστώτος που υπάρχει στη χώρα. Εμείς ζητούμε τώρα πάλι λίγη, μια μικρή αύξηση κτλ. Να διαπραγματευτούμε τη μιζέρια μας. Λοιπόν, το ενδιαφέρον σε αυτή την περίπτωση είναι όπως η αυθόρμητη πλατεία ξεπέρασε τις οργανωμένες ηγεσίες, έτσι και τώρα πρέπει να γίνει. Γι' αυτό και καταλήψει ενδεχομένως, ίσως δεν ξέρω, είναι θέμα αγώνα, μπορούν να αποτελέσουν ένα άλμα μπροστά. Να ξεπεραστεί αυτό το αγγείλωμα. Και αυτή τη φορά, εάν ξεπεραστεί, δεν θα είναι διαμαρτυρία της πλατείας όπως ήταν τότε. Γιατί ο κόσμος τότε το μόνο που ήξερε ήταν διαμαρτύρεται. Δεν ήξερε τίποτα άλλο. Ούτε ο προβληματισμός του ήταν βαθύς, ούτε μπορούσε, είχε συνείδηση ότι αυτό που έρχονταν. Να έχει μια συγκεκριμένη στόχευση. Τώρα πλέον θα μπουν στόχοι και θα μπουν στόχοι πολύ αποτελεσματικοί. Άρα ο στόχος μας είναι να αναμειχθούμε κι εμείς αυτό το κίνημα. Όχι να το τελειώσουμε πριν καν άρχισε. Αρκεί να αναμειχθούμε, όχι να το ακολουθήσουμε ως οδηπόροι ή όπως ορισμένοι λιμένονται αυτόν τον κόσμο για να του πάρουν την ψήφο και να τον πουλήσουν μετά, αλλά για να του δώσουμε ένα προσανατολισμό ανατροπής. Αυτό πάμε να κάνουμε. Λοιπόν, μας στέλνουν και άλλο μήνυμα ότι δεν είναι τη σκηνή το φυλάδιο, διαψεύστηκε επίσημα. Ναι, έτσι το λέμε κιόλας. Μην μασάμε αυτά που βλέπουμε στο διαδίκτυο. Τις περισσότερες περιπτώσεις. Αυτά που κινούνται στο διαδίκτυο για να γίνονται viral διαμορφώνονται από εταιρείες δημοσίων σχέσεων που πληρώνονται για αυτή την ιστορία. Πληρώνονται χοντρά. Όπως είδα για παράδειγμα που διακινούσαν κάποιοι μια συμφωνία ανάμεσα στον το τελευταίο διάστημα που ήταν για το ζήτημα της Μακεδονίας, τη συμφωνία, τη λεγόμενη συμφωνία του Πετριτσίου ανάμεσα στο ΚΚΕ, στο ΚΚΕ και στο ΚΚΕ Βουλγαρίας. Να το ξέρετε, δεν υπήρξε ποτέ αυτό. Αυτό ήταν ένα αποκύημα του ΕΔΕΣ Αθήνας και των ταγμάτων ασφαλείας. Δεν ήταν επειδή υπήρξε ποτέ διασυμφωνία. Και βλέπω στο Facebook να αναπαράγεται και να σχολιάζεται από κάτω από ανίδεους. Ανοίξτε ένα από τα βιβλία. Και δεν το λέω εγώ ρε παιδιά. Το απέδειξε πρώτα η κυρία ο Βάσος Μαθιόπουλος στην εφημερίδα Ελευθερία. Στην δεκαετία του 60. Δημοσιογράφος των νέων μετά κτλ. Και ιστορικός μελετητής εξαίρετος. Σαν μελετητής δηλαδή, άφησε πολύ σημαντικό έργο. Μην τρελαθούμε, δεν υπήρχε διασυμφωνία. Μην μασάμε αυτό να ανοίγουμε κανένα βιβλιαράκι, να το ψάχνουμε πριν πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ένας εισαγγελέας δεν σε κάλεσε όταν είχες καταγγείλει το λιώσιμο χρυσού που πάει Γερμανία μέσω Τουρκίας? Ποιοι κρύβονται από πίσω? Ναι, εντάξει. Αν ήταν να με κάνεις για όλα αυτά που έχουμε πει, ναι. Εδώ τρέμουν την. Φάσουν εκεί συνέχεια, δεν θα έχει σκοπό. Για τίποτα άλλο. Και εκείνοι που με καλέσανε για να τους αποδείξω ότι οικονομικά και γεωπολιτικά μας πουλάνε, και θυμάμαι τέτοια εποχή ήταν όταν με είχαν καλέσει, όχι πριν ένα μήνα ήταν, μου είχαν καλέσει να τους εξηγήσω πως το ΝΑΤΟ, τότε ήταν η συμφωνία το ΝΑΤΟ, να μπει το ΝΑΤΟ στο Αιγαίο για την προσφυγιά και το προσφυγικό και το μεταναστευτικό. Και είχα πει σε μια τηλεόραση, λέω ότι ρε παιδί μου, να το ΝΑΤΟ προετοιμάζει την στρατιωτική κατοχή της χώρας μας πλέον από τη μνημονιακή. Και με κάλεσε ο εισαγγελέας και το ανέλησα το πράγμα. Καταγράφτηκε, μπήκε στο αρχείο και τελείωσε η ιστορία. Λοιπόν, ήταν μια προσπάθεια του ίδιου του εισαγγελέα τότε να τεκμηριώσει αυτό που όλοι γνωρίζουμε περί Εσχάτης.
το οποίο ατύχησε γιατί πολύ απλά δεν μπορεί ένας εισαγγελέας ή κάποιοι δικαστήγοι να σου λύσουν αυτό που πρέπει να λύσεις εσύ σαν λαός, το πολιτικό ζήτημα. Δηλαδή, ποιοι κυβερνάνε αυτή τη χώρα. Αν δεν το λύσουμε εμείς, δεν θα μας το λύσουν οι εισαγγελείς. Λοιπόν, για το Brexit, όπως είπαμε προηγούμενα, θα το συζητήσουμε και αύριο πιο αναλυτικά. Έκθεση στο Ίδρυμα Ερευνών Transnational Institute σε συνεργασία με την Οργάνωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων FIAN International και την Ελληνική Οργάνωση Agroecopolis, που μιλάει για την παρανομία και την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα από Ευρωπαϊκή Ένωση και τον τόπιο ελληνικό πολιτικό προσωπικό και ειδικά για το δικαίωμα σύντησης. Δεν την ξέρω αυτή την έκθεση. Αξίζει τον κόπο να την διαβάσουμε. Σε αυτή και ευχαριστούμε που μας τη στείλατε. Και ένα ευχαριστήριο, μια και είμαστε για πολύ καιρό. Λοιπόν, πολύ καιρό έτσι είμαστε απόντες, από το ραδιόφωνο εννοώ. Αγαπητέ πρόεδρε και κύριε Μαζαράκη, τα θερμά μου συγχαρητήρια για το άοκνο αγώνα σας να πείσετε τον κάθε ηλίθιο ότι η ζωή μέσα στο ευρώ και τη μνημονιακή κατοχή δεν υπάρχει. Στους ηλίθιους βάζω και τον εαυτό μου, μέχρι που πρωτάκουσα τον κύριο Κασάκη και άρχισα να απομακρύνουμε αυτή την τεράστια δεξαμενή των ηλίθιων της ελληνικής κοινωνίας. Κύριε, σας εύχομαι τα καλύτερα και άλλο αγώνα. Σημείωση. Ηλίθιος κατά Κάρλο Τσίπολα. Τσίπολα, Τσίπολα, δεν θυμάμαι τώρα το αυτό. Ο Τσίπολα είχε βγάλει τους 5 νόμους της ηλικιότητας και ήταν καθηγητής, γιατί νομίζω ότι έχει αποβιώσει ο άνθρωπος, είναι καθηγητής οικονομετρίας. Ο Στράτος σχετικά μας ρωτάει για τον Λιάτσο, γιατί έχει κόψει το ΕΠΑΜ από τις εκπομπές του. Ναι, και αν υποθέσει το προφανές, δεν γνωρίζω για τον λόγο και δεν έχω λόγο, εφόσον δεν γνωρίζω κάτι. Αλλά είπαμε ξανά ότι στα μέσα κυριαρχεί το θάψιμο μέχρι αηδίας. Δηλαδή, έχω δώσει, ας πούμε, κάποιες συνεντεύξεις και δεν έχουν μεταδοθεί, ας πούμε. Δεν ξέρω τι ακριβώς τι συμβαίνει, τι ακριβώς... Πού ακριβώς θα μας πάει αυτή η ιστορία, μυρίζεται ο καθένας, μπορεί να σκεφτεί και να προβληματιστεί. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε όλους τους φίλους, τις φίλες και τους φίλους που μας ακούσανε μέχρι αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο και θα προσπαθούμε να είμαστε από εδώ και μπρος όσο περισσότερο γίνεται συνεπείς. Μπροστά και στο συνέδριο του ΕΠΑΜ που θα γίνει σε 7-8 του Δεκέμβρη και εδώ είμαστε να αναλύουμε, γιατί υπήρχαν πάρα πολλά παράπονα ότι λείπει αυτή η οπτική των εξελίξεων σε αυτή την διαδικασία. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε συνεπείς όσο μπορούμε και να δίνουμε και τη δική μας οπτική για τα ζητήματα των εξελίξεων αυτή την εποχή. Να πούμε καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα, σας ευχαριστούμε πολύ. Και να κατάμε καλά, με ψηλά το κεφάλι.